Μπουργέ 7 κιλών, ενεργειακή κλάση Α, μόνο 399 ευρώ. Whirlpool, εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Inox, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση Samsung Full HD 40 ιντσών, μόνο 549 ευρώ. Γιαννακόπουλος, στο Άργος Οριστικό. Καλύτερες τιμές με απόδειξη. Μέλος του ομίλου ΙΛΜΑΚ. Το πρωί, το μεσημέρι, το βραδάκι, τα ξημερώματα είναι πάντα μαζί σου. Φοκάτσια είναι τρέλα. Με καφέ, βουγάτσα, σάντουιτς όλη τη μέρα. Φοκάτσια, νέο κατάστημα, περιοχή ΚΤΕΛ. Δεν έχετε χρόνο να βοηθήσετε το παιδί σας στο διάβασμα της επόμενης μέρας? Ξενιάστε, ήρθε το e-σχολείο στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Computer Studies by Telemachos Information Technology. Με το e-σχολείο, η καθημερινή προετοιμασία των μαθητών του Δημοτικού για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας μοιάζει με παιχνίδι. Σε δύο ώρες, ο μαθητής μελετάει την ύλη που διδάχτηκε στο σχολείο, εκτελεί τις εργασίες του, λύνει τα προβλήματα και τις ασκήσεις του και είναι πανέτοιμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση που αφορά τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Το e-σχολείο είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα μέσω διαδικτύου για την προετοιμασία των μαθητών με οργανωμένο, συστηματικό αλλά και ευχάριστο τρόπο χάρη στη χρήση του ίντερνετ και κατά συνέπεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου εξυπηρετεί τις μαθησιακές ανάγκες του μαθητή, βοηθώντας τον να ανταποκριθεί στις πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις του σχολείου. Η προετοιμασία των μαθητών γίνεται είτε στο εκπαιδευτικό κέντρο είτε με τη βοήθεια των γονιών στο σπίτι, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος υπολογιστής και σύνδεση στο διαδίκτυο. Για εγγραφές ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το e-σχολείο, επισκεφτείτε μας στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Πληροφορικής Computer Studies by Telemachos Information Technology στην Οδό Κοριτσάς 19, στον δρόμο πίσω από την Εθνική Τράπεζα, ή καλέστε στο 24670-24924. Computer Studies by Telemachos Information Technology. Επίσημο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο ECDL. Τώρα με το e-σχολείο, ξενιάστε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στον αξονικό τομογράφο, ο οποίος έχει τοποθετηθεί στο νοσοκομείο της Καστοριάς, θα εγγενιάσει αύριο ο Υφυπουργός Υγείας Μιχάλης Τιμοσίδης. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο Σάββατο στις 11.30 το πρωί, παρουσία και του Προέδρου της Βουλής Φίλιππου Πετσάλνικου. Πλέον ο αξονικός τομογράφος στο νοσοκομείο Καστοριάς, αύριο Σάββατο στις 11.30 το πρωί, ο Υφυπουργός Υγείας Μιχάλης Τιμοσίδης θα εγγενιάσει τον αξονικό τομογράφο, η λειτουργία του οποίου θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες. Ο αξονικός τομογράφος, όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος, θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και το κόστος θα ανέλθει στις 388.000 ευρώ. Αύριο γίνονται τα εγγένεια του αξονικού τομογράφου. Είναι κάτι το οποίο είχαμε πει εδώ και τρεις μήνες, ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η παράδοση. Χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα όπου η εταιρεία, στα πλαίσια της εκπαίδευσης πάνω στο μηχάνημα για τη λειτουργία του, καθυστέρησε κατά κάποιο τρόπο κανένα 20 ένα μήνα. Τα εγγένεια γίνονται αύριο από τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Τιμοσίδη. Θα είναι παρόν, από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Φίλιππος Πετσάνικος. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει επί νομαρχιακής αυτοδιοίκησης του νομάρχη του Λιάτζη, εντάχθηκε στους ΚΑΠ. Η χρηματοδότησή τους δηλαδή θα γινόταν μέσα από λεφτά της πρώην νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της σημερινής περιφερειακής ενότητας. Από ό,τι φαίνεται, αυτό που είχαμε προτείνει εμείς ως περιφερειακή ενότητα εδώ και τρεις μήνες, να το εντάξουμε στα θέματα του ΕΣΠΑ, στα αντίστοιχα του υγείας που ήταν ανοιχτό το μέτρο, ευδοκιμή μάλλον σήμερα παίρνει κωδικό ένταξης και τελικά θα πληρωθεί από το ΕΣΠΑ η συγκεκριμένη τοποθέτηση του αξονικού τομογράφου, η οποία στήριξε περίπου 388.000. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πέραν του ποσού αυτού που ήταν με πρωτοβουλία της πρώην νομαρχικής αυτοδιοίκησης και ολοκληρώθηκε με την περιφερειακή ενότητα αυτές τις μέρες, είναι και η χρηματοδότηση της κατασκευής των χώρων, η οποία στήριξε ένα ποσό της τάξης των 200.000. Είναι κάτι το οποίο το ζητούσε η κοινωνία της Καστοριάς και έφτασε ο χρόνος όπου παραδίδεται και από Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, θα αρχίζει και να λειτουργεί κανονικά. Δεν ξέρω σε πρώτη φάση αν θα λειτουργεί μόνο πρωινά,
Είναι κάτι που θα μας το ανακοινώσουν αύριο. Είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες, γιατί με κάποια στοιχεία που είχαμε, είχαμε 9 μεταφορές ασθενών από το νοσοκομείο της Καστοριάς καθημερινά σε αξονικούς τομογράφους που ήταν Κοζάνη, Πτολεμαϊδα και τώρα το τελευταίο διάστημα που λειτουργεί ένας αξονικός τομογράφος ενός ιδιώτη. Και πιστεύω ότι η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου έργου ήταν πολύ σημαντική και έπρεπε να γίνει και ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες. Δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, του κυρίου Σαββόπουλου. Να σας πούμε βεβαίως ότι στη συνέχεια θα αναφερθούμε και πάλι στο γεγονός αυτό και στα αυριανά εγκαίνια του αξονικού τομογράφου, καθώς είχαμε σήμερα το πρωί μια ενδιαφέρουσα, θα τη χαρακτήριζα, τοποθέτηση από πλευράς του πρώην ομάρχη, του κυρίου Λιάντση, ο οποίος εξαπολύει η πείρα κατά του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Πετσάλνικου, αλλά και στελεχών της κυβέρνησης. Θα τα δούμε αναλυτικά το τι ακριβώς δήλωσε στον Αντώνη Παραρά, το οποίο και μόλις θα καλησπερίσω στο στούντιο για άλλο θέμα βεβαίως. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε μαθητικά δρομολόγια τα οποία γίνονται χωρίς μαθητές ουσιαστικά, άδεια τα λεωφορεία λόγω των καταλήψεων. Παρ' όλα αυτά προχωράνε. Έχει παρατηρηθεί και αυτό το περίεργο. Δηλαδή, εδώ πολλές φορές λέμε ότι δεν υπάρχουν τα λεωφορεία ή που βρίσκουμε τα λεφτά ή πώς θα πληρώσουμε όλους αυτούς που αντιδρούν. Και τώρα, αυτό το οποίο έχει παρατηρηθεί είναι ότι έχουμε εδώ και 5-6 μέρες καταλήψεις, έτσι, σε λύκεια. Αυτό θα πρέπει να το συνεννοηθούν τουλάχιστον μεταξύ τους, γιατί τα χρήματα αυτά πληρώνονται από την περιφέρεια, Μαριγό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι μας έχει καταγγελθεί πια το γεγονός ότι πάρα πολλά λεωφορεία πηγαίνουν κανονικά στα δρομολόγια, δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής, αφού υπάρχει κατάληψη, είναι κλειστό, λίγο πολύ ενημερώνονται. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας ούτε να πάει, ούτε να έρθει, ούτε να ξαναπάει, ούτε να ξαναγυρίσει. Και αυτό γίνεται, μου λένε, επί μέρες. Αυτό είναι κάτι πραγματικά που θα έπρεπε να έχει διευθετηθεί και από τη μεριά της αντιπεριφέρειας τοπικά. Διότι... Σε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ. Μα βέβαια σε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ. Δεν καταλαβαίνω την σκοπιμότητα ή το νόημα να πηγαίνει. Δηλαδή, άντε και πούμε ότι γίνεται η κατάληψη και ένας μαθητής ή δύο μαθητές θέλουν να κατέβουν. Να κατέβουν να πάνε πού. Δηλαδή, θέλω να πω, αν υπάρχει κατάληψη, δεν είναι το ζήτημα ότι ο μαθητής πρέπει να κατέβει ούτως ή άλλως. Μα αν είναι κλειστό, δεν μπαίνει κανείς, πώς θα γίνει το μάθημα. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει και ένα σοβαρό ζήτημα και θέλω να το πω και δημόσια εδώ. Το έχω πει και από την ραδιοφωνική μου εκπομπή το πρωί στον Α, ότι για παράδειγμα, ένα δρομολόγιο που γίνεται αμπελόκηπη, κοσταράζει κτλ. Για το Λύκειο, από το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς καθυστερεί. Είχα έρθει σε επαφή, μετά από καταγγελίες που έγιναν σε εμάς, είχα έρθει σε επαφή με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σαββόπουλο. Όντως, γρήγορα θα έλεγα, ο κύριος Σαββόπουλος επικοινώνησε με την κυρία, με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τον κύριο Κεπαπτσόγλου. Είχαν πει θα το λύσουν το θέμα και το λέω αυτό διότι πολλοί μαθητές, περίπου 20, πήγαιναν 8,5, 9 παρα 25, με αποτέλεσμα να μην γίνονται δεκτοί στην αίθουσα και να παίρνουν απουσία. Χωρίς να ευθύνονται όμως οι ίδιοι. Είπαν λοιπόν ότι θα μπει ένα λεωφορείο, έξτρα λεωφορείο, για να φτάνουν τα παιδιά στην ώρα τους. Ό,τι και να είναι όμως, από την ώρα που εμείς λέγαμε κάντε κάτι για το θέμα αυτό, έχει εντοπιστεί αυτή η υπερβολή. Προσέξτε, σε μια εποχή που δεν υπάρχει όχι μόνο διάθεση και χρήμα να ξοδευτεί, υπάρχουν ελλείμματα τρομακτικά. Και ξέρουμε ότι για τις μετακινήσεις με υπεραστικά και αστικά, με υπεραστική και αστική συγκοινωνία, έχουν εντοπιστεί τεράστια θέματα οικονομικής φύσεως πάντοτε για τις αποζημιώσεις οι οποίοι έχουν οδηγηθεί πολλές φορές στα δικαστήρια. Νομίζω ότι τέτοια ζητήματα πρέπει να λύνονται. Με μια καλή συνεννόηση, με έναν καλό προγραμματισμό. Μα δεν το παρατήρησε κανείς. Δεν το παρατήρησε κανείς αυτό. Δηλαδή ότι έχουμε συνεχόμενα τα λεωφορεία, τα δρομολόγια να γίνονται στην ουσία χωρίς λόγο. Νομίζω ότι η περιφερειακή ενότητα θα πρέπει πια και οι περιφερειακοί σύμβουλοι και από τις δύο ομάδες θα πρέπει πια να αντιληφθούν ότι βρίσκονται εκεί, πληρώνονται, αποζημιώσεις έχουν για συνεδριάσεις, για πάρα πολλά πράγματα, έτσι, οι περισσότεροι που κατέχουν και θέσεις, για να τα εντοπίζουν και όλα σε αυτά. Θα πρέπει να το δούμε, φαντάζομαι, και πόσο μάλλον όταν πληρώνουμε και τα υπέρογκα ποσά. Πληρώνουμε ενώ προς τις αστικές συγκοινωνίες και τα ΚΤΕΛ και τα ταξί, τη στιγμή που έχουμε αναφερθεί πολλάκις για τα χρωστούμενα τα μέχρι και τα τώρα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και από τη νέα Μαριγώ, χρονιά. Τέλος του έτους δεν υπάρχει άλλη σύμβαση, τουλάχιστον μέχρι εκεί έχουν φτάσει. Ναι, θα πρέπει να πληρωθούν πέρσι για το 2011, μέχρι τέλος του έτους αυτού. Από εκεί μετά θέλει καινούργια διαδικασία, καινούργια πράγματα, όμως αυτό που λέμε. Οι σπατάλες ενδεχομένως έτσι γίνονται. Δεν αντιλαμβάνομαι και πάλι λέω, γονείς είναι αυτοί που επικοινώνησαν μαζί μας, λέγοντας ότι τα παιδιά μας δεν πηγαίνουν σχολείο. Για ποιο λόγο δεν έχει πει κανείς, ρε παιδιά, αφού γνωρίζουμε ότι είναι σε κατάληψη ένα σχολείο, είναι κλειστό στην ουσία, δεν μπορεί να μπει κανείς. Το λεωφορείο πηγαίνει
και φεύγει άδειο. Υπάρχει περίπτωση να είναι υποχρεωτικά τα δρομολόγια αυτά να γίνουν? Μα είναι λογικό όλο αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, όλες αυτές οι συμβάσεις ή τα έξοδα, ή δεν υπάρχουν έξοδα. Δηλαδή, αν για 2 εβδομάδες δεν γίνεται μάθημα, θα πληρώνουμε κανονικά δρομολόγια που πηγαίνουν απλά και μόνο για να πηγαίνουν και να γυρίζουν άδεια? Φαντάζομαι, δηλαδή, βέβαια, δεν είναι και λογικό αυτό, νομίζω. Το λογικό θα είναι από εκεί και πέρα να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς και το ΟΚΤΕΛ, ό,τι έχει να κάνει με το αν η κατάληψη συνεχίζεται ή έχει λήξει, και από εκεί και πέρα το επόμενο πρωί να προγραμματιστεί το συγκεκριμένο. Προσέξτε τώρα, είναι πραγματικά φοβερά πράγματα να τα αναδεικνύουμε σε ένα δελτίο ειδήσεων τόσο απλά ζητήματα, που θα έπρεπε να υπάρχει μια εσωτερική συνεννόηση και από την δεύτερη μέρα των καταλήψεων να έρχονται σε συνεννόηση και να ενημερώνονται. Δεν είναι κάτι που δεν γίνεται γνωστό. Δηλαδή, και επαναλαμβάνω, δεν μου φαίνεται εμένα λογικό το γεγονός ότι φοβούνται μη τυχόν να ανοίξει το σχολείο. Τι, στις 10 το πρωί θα ανοίξει το σχολείο? Και τα παιδιά τι κάνουν εκείνη την ώρα? Κάθονται έξω, συνοστίζονται στον δρόμο και περιμένουν αν θα ανοίξει η αίθουσα για να μπουν μέσα ή αν θα μπει ο καθηγητής ή οτιδήποτε άλλο. Επαναλαμβάνω, με βάση την οικονομική κατάσταση, την δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, εξαιτίας βέβαια των πολιτικών πραγμάτων και των πολιτικών ανθρώπων που έχουν εκλεγεί από το 1975 μέχρι και σήμερα, όλα αυτά νομίζω πια συνυπολογίζονται, Μαριγώ, για πάρα πολλά ζητήματα. Αν είναι δυνατόν, εδώ ψάχνουμε να βρούμε τα χρήματα, όχι να τα σπαταλάμε. Αν δεν θα υπάρχουν αυτά να πληρωθούν. Εάν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να γλιτώσουμε έστω για 1-2 μέρα τα δρομολόγια, 1-2 μέρες. Έχουμε ανθρωπόρες, έχουμε βενζίνη, καύσιμα, όλα αυτά. Δεν το καταλαβαίνω γιατί. Αυτό και δεν έχει πάρει χαμπάρι κανένας. Λέω και πάλι, υπάρχουν περιφερειακοί σύμβουλοι που αν τους πάρεις ένα τηλέφωνο και από τις 2 ομάδες μπορεί και να μην γνωρίζουν καν. Είναι σαν να μην βρίσκονται εδώ. Και το επισημαίνω αυτό συνέχεια, Μαριγώ, γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί και το θέμα του αξονικού, για παράδειγμα, το βλέπετε και το καταλαβαίνετε και από τις δηλώσεις που έχουν γίνει σήμερα, είναι και αυτό μια ιστορία των αυτοδιοικήσεων. Για πρώτη φορά, βέβαια, μια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση αγόρασε αξονικό, γιατί είναι θέμα του Υπουργείου όλο αυτό. Αλλά ποτέ κανείς δεν ασχολήθηκε, ούτε βουλευτής τοπικός δεν ασχολήθηκε ποτέ με το σοβαρό αυτό ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, η νομαρχία τότε το έκανε. Θέλω να πω ότι και από την περιφερειακή ενότητα πρέπει να δούμε επιτέλους κινητικότητα και έργα, έστω και συνεχιζόμενα, αλλά και κάποια καινούργια. Να δούμε κάποια πράγματα. Υπάρχει μια διαφορία και αδράνεια άνευ προηγουμένου. Και από πλευράς των Δήμων, να σημειώσω εγώ. Ναι, είναι μια συνεργασία κακή που γίνεται. Να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί μου δίνεις αφορμή, μιας που μιλάς για δρομολόγια μαθητικά και επειδή ανέφερθηκες και στον Δήμο Ορεστίδος και στα συγκεκριμένα αυτά. Από την υπόψη μου, έχει δεσμευτεί ο Δήμος να βάλει λεωφορείο, τουλάχιστον έτσι μου έχει πει ο κύριος Αβόπουλος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, στο κομμάτι αυτό αμέσως κινητοποιήθηκε, για να μην παίρνουν απουσίες τα παιδιά. Έτσι, είναι τρομερό και αυτό, χωρίς να υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχουν τέτοιες απουσίες, αφέστατα. Ναι, τους έβαζαν απουσία. Και οι γονείς πήγαιναν και λέγανε: ρε παιδιά, είναι δυνατόν, εμείς φταίμε για αυτό το πράγμα. Και πώς να είναι, φαντάζομαι, δικαιολογημένες οι απουσίες, τουλάχιστον θα πρέπει να διαγραφούν. Για να μπει λεωφορείο, είναι θέμα οικονομικό κτλ. Τώρα, μια εβδομάδα, 10 μέρες δεν υπάρχει οικονομικό θέμα που πηγαίνει, έρχεται άδειο. Όλα άδεια. Μία αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό που είπαμε. Ότι με σωστό προγραμματισμό ουσιαστικά λύνονται και τα προβλήματα. Με αφορμή την εμποροπανηγύρι του Άργου Ορεστικού που ολοκληρώθηκε ουσιαστικά την Τρίτη, ο Δήμος είχε ανακοινώσει και είχε τυχοκολλήσει σε κάθε χωριό ουσιαστικά και του Ιώνα Δραγούμη και του Άργου Ορεστικού ότι θα υπάρχουν δρομολόγια από και προς τα χωριά αυτά, προς την εμποροπανηγύρι, προς το Άργου Ορεστικού. Δωρεάν δηλαδή εννοείς? Δωρεάν τα δρομολόγια με το λεωφορείο του Δήμου. Ναι. Τυχοκολλήθηκαν στα δημόσια κτίρια ουσιαστικά. Με το παλιό, θα το σημειώσω. Δεν ξέρω αν έχει, έχει δικαίωμα να κάνει ο Δήμος τέτοιο πράγμα. Υπήρξε η ανακοίνωση αυτή, τυχοκολλήθηκαν τα πάντα. Ναι. Περίμεναν οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας, εγώ θα το πω, οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, που περίμεναν να έρθει το λεωφορείο για να πάνε στο πανηγύρι. Δυστυχώς όμως το λεωφορείο δεν ήρθε ποτέ. Το χαρτί όμως δεν έφυγε ποτέ από τα συγκεκριμένα κτίρια. Παρά το γεγονός ότι το λεωφορείο δεν μπορούσε τελικά να κάνει τα δρομολόγια γιατί δεν είχε ζώνες ασφαλείας και δεν επιτρεπόταν. Μα γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι αυτό το πράγμα. Το σημειώνω, πολύ σωστά έκανες και το είπες, γιατί δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από τον Δήμο προς τα χωριά ή τουλάχιστον να βγάλουν τα χαρτιά ή να βάλουν μια καινούργια ανακοίνωση. Όχι. Με αποτέλεσμα να υπάρξει ταλαιπωρία των ανθρώπων που περίμεναν να έρθει το λεωφορείο. Μπορεί να είναι σαν κίνηση να πει κάποιο, μα την εποχή εκείνη κτλ. Παιδιά, αυτά δεν είναι παίξε γέλασε. Η περαστική και αστική κοινωνία κινείται με κάποιου κανόνε κυκλοφορίας και τα λοιπά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ενδεχομένως αμέσως θα υπήρξε ίσως και κινητοποίηση. Το δωρεάν και τα λοιπά το καταλαβαίνουμε να μπορούσε να γίνει, μακάρι. Ας κανόνιζαν να πληρώσουν ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ που πληρεί τις προϋποθέσεις και τελειώνει ιστορία τώρα. Και ζώνες και τα λοιπά, οτιδήποτε άλλο. Το λέω είναι δυνατόν και να αφήνει τώρα τον κόσμο να περιμένει το προγραμματισμό ακριβώς. Επειδή δεν υπήρξε προγραμματισμό από πλευρά του Δήμου. Το ξέρω αυτό. Ορεστίδος θα έπρεπε τουλάχιστον να ενημερωθεί ο κόσμος να μην βγαίνει στις πλατείες και περιμένει ένα λεωφορείο. Όλα τα άσκοπα λεωφορεία που πηγαίνουν έρχονται τώρα 10 μέρες με τις καταλήψεις, τουλάχιστον να πήγαινε ένα από αυτά να μετακινεί τον κόσμο δωρεάν. Αν μπορούμε να το υπολογίσουμε έτσι. Μάλιστα. Θέλω να σου πω ότι καταλήψεις
Αν μου επιτρέπεις, έχω πάρει μία ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του ΚΚΕ, είναι της Ελληνικής Μακεδονίας, σχετικά με την εισαγγελική παρέμβαση που ανακοινώσαμε και εμείς για τις μαθητικές καταλήψεις. Και το λέμε αυτό με βάση και την υπουργική απόφαση Μαριγό που βγήκε, η οποία λέει: παρακαλώ πολύ, έχετε το νου σας, όσες ώρες έχουν χαθεί θα αναπληρωθούν τα Σαββατοκύριακα. Με μεγάλη ευχαρίστηση, φαντάζομαι, οι εκπαιδευτικοί δέχτηκαν αυτή την ανακοίνωση. Η κυβέρνηση, λέει, επιστρατεύει τους εισαγγελείς για να τρομοκρατήσει και να πνίξει την οργή και τη φωνή των 15χρονων παιδιών, κυρίως της λαϊκής οικογένειας, που διαμαρτύρονται για τα βιβλία που δεν τους έστειλε, για το θράσος να ζητούν χρήματα για τη λειτουργία των σχολείων, όταν οι οικογένειές τους βρίσκονται σε απόγνωση και ήδη μεγάλος αριθμός παιδιών υποσιτίζονται. Η επιχείρηση αυτή πρέπει να γυρίσει μπούμεραγκ για την κυβέρνηση, να ξεσηκωθεί θύελα λαϊκής αγανάκτησης, πρώτα από όλους οι γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να έχουν δικαίωμα στη μόρφωση και τη ζωή με δικαιώματα από τους καθηγητές. Ο ρόλος του εισαγγελέα Τέντε είναι αντιδραστικός, τρομοκρατικός, και σε αυτό το στήρι συνεχίζει την ανακοίνωση. Είναι μια, όντως, μια επιχείρηση να μπει και μια τάξη, αλλά βλέπεις πώς το εκλαμβάνουν. Είναι μια επιχείρηση να τρομοκρατηθούν κάποιοι ενδεχομένως, έτσι, για να επιστρέψουν. Τώρα, η τρομοκρατία είναι: προσέξτε, θα έχετε συνέπειες, ή προσέξτε, θα κάνετε μαθήματα και το Σαββατοκύριακο. Είναι κάπου στη μέση. Εξαρτάται πώς θα λειτουργήσει τον καθένα. Όλη αυτή η ιστορία. Πάντως, περισσότερα από 500 σχολεία ουσιαστικά είναι αυτά τα οποία διαμαρτύρονται αυτή τη στιγμή, Αντώνη, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν νοείται να υπάρχουν, να έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά και τα βιβλία να είναι άφαντα και ανύπαρκτα και να γίνεται το μάθημα με φωτοτυπίες. Το ξαναείπαμε. Είναι πρωτόγνωρες συνθήκες και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει. Ξέρετε τι γίνεται, όταν ζητάμε το σχολιασμό, ας πούμε, για τα βιβλία και όλα αυτά τα οποία λέμε, η απάντηση που ενδεχομένως δίνουν τα κυβερνητικά στελέχη είναι το διαδικαστικό κομμάτι. Ποιοι ευθύνονται για τη μη εκτύπωση κτλ. Ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, δεν μπαίνουμε στο κομμάτι αυτό. Ευθύνεστε εσείς, η ηγεσία του Υπουργείου, η οποία δεν φρόντισε με τον άλλο αυτόν τρόπο, αν ο Αντώνης ο Παναράς είναι τροχοπέδι στην ιστορία, να τον αλλάξουμε, να κάνουμε κάτι άλλο. Είδατε, και το ήταν, το διάβασαν φαντάζομαι και σε ρεπορτάζ οι πιο πολλοί φίλοι μας, ότι σε ένας δήμαρχος, να καμιά φορά ο ρόλος που δεν χρειάζεται, αυτά λέμε καμιά φορά, και λίγο ευελιξία από τους δημάρχους, τους δικούς μας, που σχεδόν πλην του Κοζλόπουλου είναι κλεισμένοι στο καβούκι τους. Τι έκανε ένας δήμαρχος λοιπόν? Ο δήμαρχος Ηλίου, να το πούμε. Μπράβο, ναι. Ζήτησε λοιπόν να δει και να μάθει πόσο κοστίζουν οι φωτοτυπίες για όλα τα παιδιά. Για δεν ξέρω πόσα σχολεία έχει εκεί. Το κόστος για να βγάλει φωτοτυπίες ο συγκεκριμένος δήμαρχος, προσέξτε, ξεπερνούσε τα 160 χιλιάρικα. Ναι. Για να βγουν αυτές τις φωτοτυπίες από τις οικογένειες, από τις μαθητικές κοινότητες κτλ. Ζήτησε επίσης να μάθει η εκτύπωση, η κανονική κτλ. Πόσα θα στοιχήσει. 30 χιλιάρικα. Και εκτύπωσε βιβλία. Εκτύπωσε βιβλία με την ύλη που θα χρειαστούν οι μαθητές σου μέχρι τέλος. Έκανε εκτύπωση ο Δήμος. Οπότε και υπολογίζω ότι θα έρθουν τα καινούργια βιβλία. Βάλτε συμπεράσματα. Τα κόστη αυτά με τα κτέλ που έχουμε, ας πούμε, και όλη αυτή την ιστορία τώρα 10 ημέρες, ας τα βάζαμε εκεί, ας κάναμε κάτι άλλο. Αλλά θέλει λίγο δουλειά, θέλει λίγο σκέψη και θέλει να βρισκόμαστε στα γραφεία μας, να κινούμαστε έξω. Να μαθαίνουμε. Εντάξει, Αντώνη, το είπες προηγουμένως. Όχι μόνο να εκλεγόμεθα περιφερειακοί σύμβουλοι για να παίρνουμε 150 μέρες άδεια από τις υπηρεσίες μας, στις εφορίες εδώ και εκεί κτλ. Γιατί είναι φοβερά όλα αυτά τα οποία γίνονται. Έτσι, το ελληνικό κράτος πληρώνει κόσμο για να του δίνει άδεια να πηγαίνει στα περιφερειακά συμβούλια. Τι να πει κανείς. Τη στιγμή που διατείνονται κιόλας όλοι τη τοπική ή περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ότι στέκονται δίπλα στα προβλήματα των παιδιών και γενικότερα τα προβλήματα της περιοχής, να, ένας πολύ σωστός τρόπος επομένως για να δώσουν μια λύση, έστω και λίγο πρόσκαιρη, στο όλο ζήτημα. Περιμένουμε εγώ ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει και αυτά που θα δούμε για το Λαξονικό. Είναι τα εγγένεια που γίνονται αύριο του Λαξονικού. Το 2011 θα αποκτήσει Αξονικό η Καστοριά. Μετά από πόσα χρόνια. Είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χάσει το λογαριασμό. Να ο απολογισμός του πολιτικού κόσμου. Μαλώνουν τώρα μεταξύ του, ξέρεις. Δεξιά το έκανε ή το Πασόκ τώρα. Αυτό μας έχει φάει. Το Πασόκ το εγγενιάζει, ο Ιάντζης το έκανε, έτσι. Και τώρα φωνάζουν και λένε: υπάρχει διάθεση, λέει εδώ και. Ποιο θα καπελώσει ποιον. Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Τώρα πάμε σε ένα γενικότερο θέμα. Γενικότερα το κλίμα, ούτως ή άλλως το βιώνουμε όλοι μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν ποικίλες αντιδράσεις από όλα τα πολιτικά κόμματα. Αντιλαμβάνεστε επομένως, όταν οι αντιδράσεις αυτές και οι φωνές διαμαρτυρίας προέρχονται από τον χώρο της κυβέρνησης, από το χώρο του Πασόκ, αποκτούν και μια ιδιαίτερη σημασία. Θέλω να καλησπαιρίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή την επόμενη προσκεκλημένη του δελτίου μας. Είναι η κυρία Ευτυχία Χαστά. Είναι μέλος της συντονιστικής Επιτροπής της Δημοτικής Οργάνωσης Πασόκ Καστοριάς. Κυρία Χαστά, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Λίγο πολύ ακούσατε και την κουβέντα την οποία είχαμε με τον Αντώνη Παραρά, περιγράφοντας ορισμένα από τα μελανά, εγώ θα πω, στοιχεία της καθημερινότητας που βιώνει ο καθένας από εμάς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν έχετε ανοιχτή την τηλεόραση, γιατί ναι, ακούω ότι μικροφωνίζει. Αν είναι εύκολο να χαμηλώσετε την ένταση για να μην έχουμε πρόβλημα και να είναι σωστός και ο ήχος. Τι θέλετε να σας πω? Να μας πείτε τις αντιδράσεις τις οποίες έχετε διατυπώσει ουσιαστικά. Δεν σας ακούω από το τηλέφωνο όμως. Δεν ακούγεται? Αν μπορούμε λίγο να διορθώσουμε τον ήχο, λίγο το control με κάποιο τρόπο. Τώρα με ακούτε καλύτερα? Με ακούτε τώρα? Ναι. Ωραία, λοιπόν. Είπαμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Αντιδράσεις οι οποίες προέρχονται ακόμη και μέσα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Εμείς ψηφίσαμε ένα άλλο ΠΑΣΟΚ. Δεν ψηφίσαμε αυτό. Δεν τα περίμενε κανείς να τα κάνει αυτά, γιατί μας είπαν πάρα πολλά ψέματα. Είπαν λεφτά υπάρχουν. Είπαν θα ανεβάσουν τους αγρότες στη σύνταξη, είπαν θα ανεβάσουν τις ανεργίες, είπαν ένα σωρό. Και τώρα από όλα αυτά κάναν τη ζωή του κόσμου μαύρη. Θα περπατάει ο κόσμος και θα μιλάει μόνος του στο δρόμο. Δηλαδή, εξών τις αποδείξεις τώρα που μας λένε, αν δίνουμε τα εγγόνια μας μια δραχμή, πρέπει να τα ζητάμε απόδειξη και αυτά που δεν δουλεύουν και κάθονται. Θα εξαρτηθεί και αυτό, γιατί και ακόμη και με τις αποδείξεις, τη μία μέρα ακούμε το ένα, την άλλη μέρα ακούμε αναδείπνωση. Κι άλλα. Αφού τα ήξεραν αυτά, δεν έπρεπε να αναλάβουν την κυβέρνηση, τι την ανέλαβαν. Άρα την ανέλαβαν για να παίρνουν αυτοί μισθούς και να υποφέρει ο λαός. Εσείς επιλέξατε όμως το συγκεκριμένο χώρο. Αυτό το πράγμα, γιατί εμείς ένα άλλο ΠΑΣΟΚ ψηφίσαμε διαφορετικά. Περιμένουμε για καλύτερα να περάσει ο κόσμος, όχι τρεις χειρότερα. Τι άφησαν όρθιο? Τα ίδια ανέβηκαν, οι μισθοί κατεβαίνουν, οι συντάξεις μειώνονται, τα πάντα. Πώς να τα βγάλει ο κόσμος πέρα? Δουλειά δεν έχουν, τα πετρέλια, από πού να πιάσω και πού να αφήσω? Ο κατάλογος είναι σίγουρα τέλειωτος. Δεν μπορώ να είμαι ΠΑΣΟΚ, παρετούμε. Παρετούμε, δεν θέλω να είμαι ΠΑΣΟΚ. Τη συντονιστική ουσιαστικά επιτροπή από την οργάνωση. Δεν σας ακούω καθόλου. Παρετήστε, λέω, από μέλος, για να το πούμε και να το καταλάβει και ο κόσμος. Ναι, γιατί με ψήφισαν πάρα πολλά άτομα, πολλές οικογένειες και με παίρνουν συνέχεια τηλέφωνα και μου λένε τι δεν διαμαρτύρεστε, τι είναι αυτά που μας... Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να θέλει σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Κανένας. Μα μην το λέτε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς κάθονται και δεν σηκώνονται να φύγουν? Δεν υπάρχει ένας που να είναι ευχαριστημένος και να τους θέλει. Υπάρχουν πολλά στελέχη ουσιαστικά του ΠΑΣΟΚ και τοπικά εδώ πέρα που προασπίζονται ακόμη και τώρα την όποια πολιτική επιλέγει αυτή τη στιγμή να ακολουθήσει η κυβέρνηση. Ποιος? Ουσιαστικά είναι από τις λίγες φορές που ακούμε κάποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά και να παρετείται. Σχεδόν όλοι παρετημένοι είναι, απλώς δεν θέλουν να το πούνε. Μάλιστα. Ποιος? Ένας που αξίζει εκεί μέσα είναι ο Θωμάς ο Αναστασίου, που φέρνεται πολύ καλά ο άνθρωπος, αλλά τι να κάνει κι αυτός, δεν τον ακούει κανένας. Τα έχετε συζητήσει και με τον Θωμά Αναστασίου και πολύ περισσότερο βεβαίως και με τον πρόεδρο της Βουλής, με τον ίδιο τον κύριο Πετσάλνικο. Όχι, δεν πήγα και ότι τι να τον πω. Τι να τον πω, άλλα μας έλεγε, άλλα κάνει. Τι να τον πω. Δεν θα έπρεπε. Με τον κύριο Αναστασίου έχουμε μιλήσει πολλές φορές και ξέρει τι αγώνες έχω κάνει εγώ. Και πόσο αγωνίστηκα και για τις εκλογές και παντού πήγαμε Θεσσαλονίκη, Κουζάνες, άλλα πράγματα μας έλεγαν, δεν μας έλεγαν αυτά. Δεν μας είπε ότι άμα θα βγω θα σας κόψω και τα δώρα, θα σας κόψω και τους μισθούς, δεν θα έχετε δουλειές, δεν μας τα είπε αυτά. Τον ψηφίσαμε για καλύτερα. Θεωρείτε ότι έχει... Δεν μας τα είπε αυτά, εγώ ψήφισα ένα άλλο ΠΑΣΟΚ, όχι αυτό. Θεωρείτε ότι έχετε εξαπατηθεί επομένως? Ναι, μας γέλασε, μας είπαν ψέματα. Μάλιστα. Εσείς τι λέτε, δεν είπαν ψέματα? Εσείς δεν έχετε τις κασέτες, τι έλεγε στις εκλογές? Ο Πρωθυπουργός όμως λέει ακόμη και τώρα, το έλεγε και παλαιότερα, το λέει και τώρα, ότι σκοπός του και στόχος του είναι η σωτηρία της χώρας μας. Ναι, αυτά όμως μας τα είπε, λεφτά υπάρχουνε. Και άμα βγει θα δώσει και αυξήσεις. Όχι δεν έδωσε αυξήσεις, μας τα άκουψε, αλλά και έγιναν και ακρίβεια, διπλασιάστηκαν όλα τα πράγματα παντού. Δηλαδή ο κόσμος όταν παίρνει 500 ευρώ και 600 και όλα ανέβηκαν, ας πάρουν και αυτοί 500 ευρώ και να πληρώνουν όλα αυτά που βάζουν. Αλλά αυτοί δεν ξέρουν τι θα πούν τα 500 ευρώ και τα 700, γιατί παίρνουν πάρα πολλά. Και γι' αυτό βγήκανε ο ένας να παίρνει μισθό για πρωθυπουργός, ο άλλος για υπουργός, ο άλλος για βουλευτής. Εμάς μας έχουνε για χαμάλιδες.
Κυρία Χαστά, μιας που αποτελείτε κι εσείς τοπικό φορέα, ουσιαστικά τοπικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, δεν τα συζητήσατε όλα αυτά σε πολιτικό βεβαίως επίπεδο με τον κύριο Πετσάλνικο, μιας που αυτός είναι μέσα στη Βουλή και όλα αυτά τα οποία λέτε αγγίζουν και τον ίδιο? Δεν τα ξέρει, τα ξέρει. Αυτός έλεγε σε 100 μέρες θα γίνουν όλα εντάξει. Τα ξέρετε κι εσείς, σας τα έχει πει κι εσάς. Ψέματα ήτανε. Τι να τον πω, θα με πει δεν έχεις δίκιο, εμείς πάμε για καλύτερα και ξέρω εγώ τα συνηθισμένα. Ποια καλύτερα? Ποια καλύτερα που κάθονται τα παιδιά μας και δεν δουλεύουν, που περιμένουμε εμείς να βοηθήσουμε, περιμέναμε να πάρουμε το δώρο, να πάρουμε... Εγώ τις τα έχω πει αυτά τον κύριο Φίλιππα. Η απάντηση είναι ποια ήταν. Τροπή σας και έσχος που κόψατε από τους συνταξιούχους που παίρνουν 600 και 700 ευρώ το δώρο, που περίμεναν να πάρουν το δώρο και να πάρουν πετρέλαιο το χειμώνα και τα κόψατε. Ντροπή σας. Και με λέει δεν φταίω εγώ. Λέω αυτός που φταίει να έρθει να τον δώσω εγώ το μισθό μου, να δω πόσες ώρες θα τα κρατήσει. Η απάντησή του ήταν δεν φταίω εγώ. Ναι, δεν φταίω εγώ. Ποιος φταίει, αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω ποιος φταίει. Ποιος φταίει και έχει φτάσει η χώρα μας στο σημείο αυτό. Δυσαρέσκεια. Εμείς φταίμε ο λαός που τους ψηφίσαμε. Αυτοί δεν φταίνουν. Καλά λένε, δίκιο έχουν. Εμείς τους βγάλαμε στην εξουσία. Αυτοί τα ξέραν από νωρίτερα ότι δεν υπάρχουν λεφτά, γιατί μας έλεγαν λεφτά υπάρχουν. Ο ίδιος ο Παπανδρέου δεν είπε ότι όταν θα βγω εγώ από τον ΟΓΑ θα τους κάνω 950 και οι ανασφάλιστοι θα παίρνουν μισθό και την ανεργία θα την ανεβάσω. Αυτή την ανεργία σχεδόν την κατήργησαν τώρα. Ποια ανεργία θα ανεβάσουν? Και όταν μας κόβει εμάς από τον ιδιωτικό τομέα τα δώρα που δουλέψανε οι άντρες μας στον ιδιωτικό τομέα και τα πλήρωσαν μόνοι τους, στο δημόσιο δούλεψαν. Αλλά αυτοί δεν πήραν ποτέ τους 500 ευρώ και 600 και δεν νομίζουν όλοι σαν αυτούς ζάνε. Κυρία Χαστά, υπάρχει δυσαρέσκεια και από άλλα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τοπικά. Έρχεστε σε επαφή μαζί τους, τα έχετε συζητήσει φαντάζομαι. Εγώ βρίσκω και συζητάω ανθρώπους που είναι και οργανωμένα μέλη και αυτά, με λένε άντε στο διάλο, με συγχωρίζει για τη φράση μου, άντε άστος λένε να πάνε στο διάλο. Δεν θέλει κανένας να ακούσει. Με όσους συζητάω δεν είναι ούτε ένας άνθρωπος ευχαριστημένος. Τώρα το πώς λένε αυτοί με το λαό θα βαδίσουμε, δεν υπάρχει άνθρωπος που τους θέλει. Και αυτοί που διαμαρτύρονται όλοι είναι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ. Μην λένε αυτοί ότι βγαίνει το ΣΥΡΙΖΑ και κάνει και ράνει και κουλοκύφια. Οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για καλύτερα και μας εξαπάτησε όλους. Ενδέχεται να έχουμε και άλλες παραιτήσεις, να ακολουθήσουν και άλλοι το δικό σας παράδειγμα. Δεν ξέρω, εγώ κοιτάω τον εαυτό μου, εγώ και η οικογένειά μου δεν θέλω να είμαι ΠΑΣΟΚ, τελείωσε. Εγώ περίμενα άλλα πράγματα. Εγώ πήγαινα στις εκλογές, έτρεξα, έκανα αγώνα, άκουσα βρυσίδια από τον κόσμο, διαμαρτυρίες, ένα άλλο, περίμενα όλα για καλύτερα. Αν ήξερα θα γίνουν αυτά τα πράγματα, δεν θα πήγαινα να τρέχω και να κάνω, για ποιο λόγο? Μέσα από όλη αυτή την κατάσταση την οποία περιγράφεται και την πάρα πολύ έντονη δυσαρέσκεια την οποία εκφράζεται, εξαιρείται τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής, τον κύριο Αναστασίου, ναι, για ποιο λόγο? Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Για ποιο λόγο δεν ανήκει και αυτό στο χώρο γιατί και το κόμμα του ΠΑΣΟΚ? Γιατί τα στραβά και τα λέει, τα ακούω και στην τηλεόραση που τα λέει. Έχει το θάρρος της γνώμης του δηλαδή. Τα λέει, τα παραδέχεται, γιατί τι πρέπει να είμαστε εκεί, ό,τι και να μας κάνουν εκεί? Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εάν ήταν στη θέση ενδεχομένως του βουλευτή, όπως για παράδειγμα είναι ο κύριος Πετσάλνικος, θεωρείτε ότι και αυτός θα προασπιζόταν την πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση? Θα έπρεπε δηλαδή να βγαίνει και να λέει ότι αυτό το οποίο γίνεται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός δρόμος, είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει για τη σωτηρία της χώρας μας? Όταν λέει σε 5.000 ευρώ να πληρώνουν φόρους, δηλαδή ποιος θα πάρει φόρους? Αυτούς τους αγρότες που παίρνουν τα 300 ευρώ το μήνα? Mm-hmm. Αυτούς τους δίνουν και βοήθημα από την εφορία. Τι φόρους να πάρουν? Δηλαδή μας κοροϊδεύουν από πάνω. Αυτό το πράγμα πού ακούστηκε? Ούτε η Χούντα δεν μας τα έκανε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εδώ στο νομό της Καστοριάς τα οποία ξεχωρίζεται, όπως τον κύριο Αναστασίου που αναφέρατε? Όλοι κοιτάνε το συμφέρον τους. Αυτοί δεν φεύγουν και από την κυβέρνηση όλοι, γιατί δεν θέλουν να χάσουν το μισθό τους και τα προνόμια τους. Τελείωσε. Φανερό είναι, αφού βλέπουν ο κόσμος δεν τους θέλει, κάθε μέρα φωνάζει, ποιος τους θέλει? Αυτοί φέραν τα πάνω κάτω. Τα πάνω κάτω τα φέραν, έχουν κάνει τον κόσμο να τρελαθεί. Το πρωί λένε άλλα, ύστερα από μια ώρα λένε άλλα, μετά την άλλη μέρα λένε άλλα, μας έχουν τρελάνει.
Αφού δεν θέλουμε να ανοίξουμε τηλεόραση, ο γιος μου άμα θα έρθει, με λέει κλείστε με, δεν μπορώ να ακούω. Mm-hmm. Μια σπουδα... αγωνιστήκαμε. Μια που τα πράγματα είναι έτσι και το ίδιο δραματικά είναι και στο νομό της Καστοριάς όπως τα περιγράφετε, πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους ανανέωση σε ό,τι έχει να κάνει στο ΠΑΣΟΚ, στην Καστοριά, στις βουλευτικές λίστες, ενδεχομένως στην εκπροσώπηση του νομού και τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου στο πολιτικό όλα, σύστημα? Όλα τα κόμματα, τα παλιά, όλα πρέπει να φύγουν από τη μέση. Τους δοκιμάσαμε όλους, τελείωσε. Δεν αξίζει κανένα. Τα κόμματα, τα πρόσωπα. Και τα πρόσωπα. Και σε αυτό φταίμε εμείς. Ό,τι να μας κάνουν τώρα, καλά να πάθουμε. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Εδώ η Καστοριά δεν δουλεύει κανένας. Όλα τα σπίτια, αν είναι πέντε άτομα, ο ένας δουλεύει και οι, πέντε, και οι τέσσερις δεν δουλεύουν. Και σε μερικά σπίτια και οι πέντε δεν δουλεύουν. Και βγαίνουν και μας λένε είναι 10% ανεργία και ξέρω εγώ σοβαρά λένε. Είναι σοβαροί άνθρωποι. Δεν δουλεύει κανένας στην Καστοριά. Ναι, αλλά δεν το βλέπει κανένας κιόλας αυτό. Δεν το βλέπει κανένας, γιατί ενδιαφέρθηκε κανένας. Μάλιστα. Και τι να κάνει, και αυτοί ακόμα που βγαίνουν και φωνάζουν, γίνεται τίποτε? Μας ακούει κανένας? Δεν μας ακούει. Φτάνουν στο σημείο να γίνουν γραφικοί στο τέλος, δυστυχώς. Δεν μας γιατί... ακούει κανένας. Αυτοί δεν άφησαν και κανέναν που δεν πείραξαν. Και το δημόσιο και τους ιδιώτες και τους συνταξιούχους. Και δεν άφησαν κανέναν που δεν πείραξαν. Και πού είσαι ακόμα, και άλλα θα μας κάνουν. Μάλιστα, δεν λοιπόν. Ξέρω πού θα καταλήξουμε. Κρατάω αυτά που μου είπατε, κυρία Χαστά. Και κρατάω βεβαίως και την παρέτηση και την οποία λέτε. Θα πάρουμε και ένα λογιστή, πρέπει να πάρουμε να μας βάλει. Αν δίνουμε τα εγγόνια μας κανένα φράγκο, πώς θα μας δώσουν αποδείξεις. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτά είναι τρελάκουστα. Ίσως δεν είναι καθόλου απίθανο και αυτό το οποίο λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα γιατί πολύ. Γιατί εμείς τρέχαμε στο ΠΑΣΟΚ, όχι από συμφέρον, ήταν η ιδεολογία μας και αυτά, αλλά ως ένα σημείο, όχι και να μας κάνουν και αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ΠΑΣΟΚ, παρετούμε και από τη συντονιστική και από την οργάνωση του ΠΑΣΟΚ και από όλα. Με ψήφισαν τόσα άτομα, τους ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολλά βγήκα πρώτη. Και μπορεί να σας τα πει και ο κύριος Αναστασίου τι αγώνες έχω κάνει εγώ, αλλά δυστυχώς... Απογοητευτήκατε. Απογοητευτήκαμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χαστά, για την κουβέντα την οποία είχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, να ευχηθώ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από την κυρία Χαστά Ευτυχία, όπως είπαμε, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Δημοτικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Καστοριάς, νομίζω ιδιαίτερα καυστική σε ό,τι έχει να κάνει με την κριτική που άσκησε για την κυβερνητική πολιτική, αλλά και για τα πρόσωπα τα οποία αντιπροσωπεύουν, εκπροσωπούν το ΠΑΣΟΚ εδώ στην Καστοριά, με μια εξαίρεση βεβαίως στο πρόσωπο του κυρίου Αναστασίου. Θέλω να πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε μια συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο κύριος Πετκανάς, το πρωί Αλφα και τον Αντώνη Παραράσο, ότι έχει να κάνει με όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες για τα δίκτυα ίδρυυσης, με αφορμή τις εικόνες που παρακολουθήσατε και μέσα από το δίκτυο για το νερό της μεταμόρφωσης, το πολύ έντονο πρόβλημα. Ο κ. Πετκανάς παραδέχεται ότι στο συγκεκριμένο χωριό, στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει έντονο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα καταγγέλει την πολύ άσχημη και την πολύ κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δίκτυα ίδρυυσης, τα δίκτυα ίδρυυσης τα οποία παραδόθηκαν από τους προηγούμενους Δήμους στην ΔΕΙΑΚ πλέον. Πρώτη στη λίστα αυτής της κακής κατάστασης είναι ο Δήμος Βιτσίου και ο Δήμος Αγίας Τριάδας. Πάμε να τον παρακολουθήσουμε. Όταν χλωραίνονται πολύ δεξαμενή του τυχιού, έχει πολύ χλώριο το τυχιό και επαρκεί ελάχιστα για τους άλλους δύο οικισμούς, μεταμόρφωση και φωτεινή. Όταν κατεβάσουμε στο 0,10 μιλιγκράμμα την χλωρίωση, δεν πηγαίνει καθόλου σε άλλους δύο οικισμούς. Άρα αυτό που καταλαβαίνω τώρα είναι ότι τελικά, ναι, όντως υπάρχει ένα δίκαιο σε όλο αυτό, γιατί κάποια στιγμή βλέποντας την εικόνα, άκουγα τον κύριο Τέρψη να προσπαθεί να δικαιολογήσει κτλ. Ή ακόμη και τον πρόεδρο τοπικού. Το θέμα, κύριε Πετκανά, είναι ότι και εσείς αυτή τη στιγμή λέτε ότι ναι, υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα εκεί. Βεβαίως και υπάρχει, και κάποιος μάλιστα πρότεινε να πάμε να ρωτήσουμε ποιους. Αυτούς που τόσα χρόνια διοίκησαν ή λειτουργήσαν κάποια δίκτυα. Ναι, άρα μην μας λέει ο Τέρψης δεν υπάρχει πρόβλημα και ο κάθε Τέρψης τώρα. Γι' αυτό έλεγα και για εσάς τα λέμε μετά από δύο χρόνια, αν δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα σωστά. Αλλά με συγχωρείτε πολύ, όταν βλέπουμε την εικόνα, είναι ντροπή να λέμε και στον κόσμο ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν πειράζει. Όταν γίνεται μια διακοπή, θα πρέπει για 5-6 ώρες να μην πίνουμε. Άντε να πεις τώρα τα παιδιά σου να μην πίνουν για 5 ώρες όταν έχει διακοπές. Μα είναι σοβαρά πράγματα. Κάθε μέρα ανακαλύπτουμε και κάτι νέο. Κάποιο δυσάρεστο νέο, δυστυχώς,
στην περιφέρεια. Γνωρίζετε ότι το προηγούμενο δημοτική αρχή, και θα το πούμε και αυτό δημόσια, ότι έχει κατασκευάσει ημιτελώς μία νέα δεξαμενή που δυστυχώς βρίσκεται σε ιδιωτικό οικόπεδο. Έτσι λοιπόν αυτή ποτέ δεν πρόκειται να λειτουργήσει, διότι ο ιδιοκτήτης αυτού του οικοπέδου δεν δέχεται να παραχωρήσει τον χώρο. Ήταν μία μεγάλη αστοχία που συνέβη και σπαταλήθηκαν κάποια χρήματα δυστυχώς την εποχή εκείνη. Μάλιστα. Τώρα, επί του πρακτέου, εμείς θα βρούμε την λύση να γίνει μία νέα δεξαμενή στην περιοχή Τυχιού για το Τυχιό. Από εκεί και πέρα, για τους άλλους δύο οικισμούς, λέω. Και συμπληρώνω ότι καθαρίστηκαν οι δύο πλαστικές δεξαμενές την προηγούμενη εβδομάδα. Τις άλλες δύο δεξαμενές θα καθαριστούν την επόμενη εβδομάδα. Όπως επίσης θα μας απασχολήσει, γιατί πρώτη φορά έγινε διακοπή στη μεταμόρφωση και τώρα ανακαλύψαμε την σχέση με το μαγκάνιο που πέραν πηγαιότερες και τα λοιπά. Αυτά έπρεπε να τα λέει η προηγούμενη διοίκηση. Θα καθαριστεί το δίκτυο αυτό όπως προβλέπεται, αφού συνεννοηθούμε με τον πρόεδρο του τοπικού και με τους κατοίκους βέβαια της κάθε περιοχής. Δεν βρέθηκε ένας τρόπος τόσα χρόνια να χλωριωθεί το νερό για τις δύο περιοχές, τους δύο οικισμούς, Μεταμόρφωση και Φωτεινή. Ναι. Δηλαδή η λύση των φωτοβολταϊκών ήταν δηλαδή άγνωστη για ορισμένους. Από αυτά που σας έχουν παραδώσει, ενώ δηλαδή τα δίκτυα και τα λοιπά. Ναι. Από όλο όμως τον Δήμο, δεν μιλάω για την Καστοριά, έτσι, εδώ ξέρουμε καλά. Να προτρέξω στην απάντηση. Ναι. Μα, στην Αγία Τριάδα και στο Δήμο Βιτσίου βρήκαμε καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες. Δύσκολες. Και κάποια παραλίμνη αντιλιοστάσια. Όχι, δηλαδή υπάρχει κάποια στιγμή. Δυστυχώς, ναι, και στα παραλίμνη αντιλιοστάσια λιμάτων, όπου εκεί η κατάσταση είναι απογοητευτική. Δηλαδή μου είπατε να πάμε με την κάμερα, βεβαίως να πάμε. Αλλά το μέτρο που αναλογεί σε εμάς και ο χρόνος που αναλογεί είναι οι 9 μήνες. Α, να σας πω κάτι. Οι 3 μήνες. Εμάς δεν μας πειράζει. Τα προηγούμενα χρόνια τι γινότανε δηλαδή. Μα, όχι, το βάζω πάντοτε αυτό. Και για την Πεντάβρουσα το χαβάλι. Δεν είναι θέμα και ότι. Αν θέλετε παράλληλα, ελάτε να σας πω κάτι. Να το κάνουμε κύριε Πετκαλά. Δεν είναι θέμα ότι πρέπει επειγόντως να βρούμε πρόβλημα στην οκτάμηνη θητεία σας. Όχι βέβαια. Αλλά κάποια στιγμή οι παράγοντες που παραδίδουν να ξέρουν ότι θα αποδοθούν και οι ευθύνες που τους αναλογούν. Αυτές λοιπόν είναι και οι καταγγελίες του Πρόεδρου της ΔΙΕΚ, του κυρίου Πετκανά. Αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα δούμε ποια θα είναι και αν θα έχουμε απάντηση από την άλλη πλευρά. If the knowledge of a language is a skill you need, then KLS is the only choice. KLS, Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. KLS Καστοριά, Τολεμαίων 3, τηλέφωνο 24670-21113. KLS Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων, τηλέφωνο 24670-21225. KLS Γρεβενά, Θεοδόρους Γιάκα 4, τηλέφωνο 24620-82790. Και στο διαδίκτυο kls.gr. KLS for guaranteed success. Γνωρίζετε τι παρέχουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για χρόνια πάσχοντες? Εμείς γνωρίζουμε. Ορθοπαιδικό ιατρικό κατάστημα Ευζήν στην Καστοριά, Γράμμου 20, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα και βοηθήματα, αλλά και νοσηλευτικές συμβουλές για αποθεραπεία, αποκατάσταση και φροντίδα των ασθενών σας. Με όλες τις πληροφορίες και γνώσεις για τις διαδικασίες που διασφαλίζουν το συμφέρον σας. Ελάτε σήμερα κιόλας να σας ενημερώσουμε ή καλέστε μας στον χώρο σας να μιλήσουμε για τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, τον τρόπο και τα δικαιώματά σας και μαζί να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του ασθενή σας όσο και την δική σας. Ορθοπαιδικό ιατρικό κατάστημα Ευζήν, διεύθυνση Γράμμου 20, Καστοριά, τηλέφωνο επικοινωνίας 24670-83-374, επιστημονικός υπεύθυνος Παπαδόπουλος Γιάννης, φαρμακοποιός. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα, σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε το πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρμ. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στον χρόνο.
Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία. Για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν, Παναμάρμ, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Εδέσης. Αυτά μόνο στο Γιαννακόπουλο γίνονται. Πλυντήριο ΑΕΓΕ 7 κιλών, ενεργειακή κλάση Α, μόνο 399 ευρώ. Whirlpool, εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Inox, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση Samsung Full HD 40 ίντσων, μόνο 549 ευρώ. Γιαννακόπουλος, στο Άργος Οριστικό. Καλύτερες τιμές με απόδειξη. Μέλος του ομίλου Ilmac. Το πρωί, το μεσημέρι, το βραδάκι. Ξημερώματα είναι πάντα μαζί σου. Φωκάτσια είναι τρέλα. Με καφέ, μπουγάτσα, σάντουιτς όλη τη μέρα. Φωκάτσια, νέο κατάστημα, περιοχή Κτέλ. Δεν έχετε χρόνο να βοηθήσετε το παιδί σας στο διάβασμα της επόμενης μέρας? Ξενιάστε. Ήρθε το e-σχόλιο στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Computer Studies by Telemachos Information Technology. Με το e-σχόλιο, η καθημερινή προετοιμασία των μαθητών του Δημοτικού για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας μοιάζει με παιχνίδι. Σε δύο ώρες, ο μαθητής μελετάει την ύλη που διδάχτηκε στο σχολείο, εκτελεί τις εργασίες του, λύνει τα προβλήματα και τις ασκήσεις του και είναι πανέτοιμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση που αφορά τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Το e-σχολείο είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα μέσω διαδικτύου για την προετοιμασία των μαθητών με οργανωμένο, συστηματικό αλλά και ευχάριστο τρόπο, χάρη στη χρήση του ίντερνετ και κατά συνέπεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου εξυπηρετεί τις μαθησιακές ανάγκες του μαθητή, βοηθώντας τον να ανταποκριθεί στις πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις του σχολείου. Η προετοιμασία των μαθητών γίνεται είτε στο εκπαιδευτικό κέντρο είτε με τη βοήθεια των γονιών στο σπίτι, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος υπολογιστής και σύνδεση στο διαδίκτυο. Για εγγραφές ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το e-σχολείο, επισκεφτείτε μας στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Πληροφορικής Computer Studies by Telemachos Information Technology στην Οδό Κοριτσάς 19, στον δρόμο πίσω από την Εθνική Τράπεζα, ή καλέστε στο 24670-24924. Computer Studies by Telemachos Information Technology. Επίσημο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο ECDL. Τώρα με το e-σχολείο, ξενιάστε. Εδώ είμαστε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, να πάρουμε τώρα την άλλη άποψη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην Δήμαρχο Βιτσίου, τον κύριο Τέρψη. Κύριε Τέρψη, καλησπέρα και σήμερα. Καλησπέρα, κύριε Αναστοπούλου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρώην Δήμος Βιτσίου. Είτε με το ένα θέμα είτε με το άλλο, είστε στην επικαιρότητα. Να σας πω, καλό είναι αυτό. Ακούσαμε προηγουμένως την συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του Α και τον Αντώνη Παραρά ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚΟ, κύριος Πετκανάς, να επισημαίνει ότι τα δίκτυα ίδρυυσης τα οποία παρέλαβε από τους περιφερειακούς πρώην Δήμους η ΔΕΙΑΚ είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και, όπως χαρακτηριστικά είπε, τα περισσότερα και τα πιο έντονα προβλήματα ουσιαστικά εντοπίζονται στον πρώην Δήμο Βιτσίου και τον πρώην Δήμο Αγίας Τριάδας. Κυρία Αγιοστοπούλου, τον άκουσα λίγο το πρωί, αλλά τελευταία στιγμή αναφέρθηκε στα αντλιοστάσια λιμάτων, τα παραλίμνια. Κύριε Τέρση, μισό λεπτάκι, λίγο έχετε ανοιχτή τηλεόραση? Ναι, ναι. Λίγο να χαμηλώσετε την ένταση, γιατί έχουμε μικροφωνισμούς και δεν ακούγεστε καλά. Τώρα είστε καλύτερα. Λοιπόν, τον άκουσα λίγο το πρωί και εξεπλάγει. Ο κύριος Δήμαρχος τον τίμησε με τη θέση του Αντιδημάρχου και υπεύθυνου της ΔΕΙΑΚ. Ο κύριος Πετκανάς, λυπάμαι που το λέω, είναι και φίλος μου, ή νομίζει ότι γνωρίζει τα πάντα, ξέρει τα πάντα και δεν θέλει να ενημερωθεί, δεν μπήκε στον κόπο να κάνει ένα τηλέφωνο ούτε να ζητήσει μια συνάντηση για να τον ενημερώσουμε για όλα αυτά τα προβλήματα. Αν δεν θέλει να πάρει τηλέφωνο, κάνει μια αναπάντηση, θα τον πάρω πίσω εγώ. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω εγώ στον κύριο Πετκανά, ναι, όταν ανέλαβε έπρεπε να αρχίσει να ενημερωθεί από εμάς. Εμείς όταν αναλάβουμε τα αντιοστάσια αυτά υπήρχαν προβλήματα πάντα.
είναι σε καθημερινή βάση, σε εβδομαδιαία βάση τουλάχιστον, όχι σε καθημερινή, θέλουν συντήρηση, επίβλεψη και φροντίδα. Ναι. Γι' αυτό, επειδή ξέραμε ότι έχουν προβλήματα τα αντλιοστάσια τεράστια, κάποτε ο πρώην δήμαρχος Βιτσίου, πριν από μένα ο κ. Παντελίδης, είχε βρεθεί κατηγορούμενος στο δικαστήριο για το θέμα των αντλιοστάσιων. Άρα λοιπόν είναι μια παλιά ιστορία. Για να γλιτώσουμε αυτή την ιστορία που ταλαιπωρούσε την περιοχή μας, μαζί με τον Δήμαρχο Μακεδνών, τον κύριο Διαμαντή, και τον Δήμαρχο της Καστοριάς, τον κύριο Τσαμίση, κάναμε μια μελέτη για αντικατάσταση όλων των παραλημίων και εντός της πόλης Καστοριάς μια μελέτη, η οποία δεν μπόρεσε να δημοπρατηθεί τότε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ λόγω της ΔΕΙΑΚ, επειδή είναι δημοτική επιχείρηση, έπρεπε να βάλει δια συμμετοχή. Και σε συζήτηση που είχα σήμερα με τον κύριο Δήμαρχο, το έχουν ξεχωρίσει αυτή τη στιγμή τον Δήμο Βιτσίου και τον Δήμο Μακεδόν, τον πρώην Δήμο Βιτσίου και τον Δήμο Μακεδόν, να προταθεί η μελέτη μόνο για τα δύο, για τους δύο πρώην Δήμους, να ξεκινήσει το συγκεκριμένο έργο αντικατάστασης του αντιδραστασίου λιμάτων. Ο κύριος Πετρικανάς λοιπόν 8 μήνες ούτε καν ήρθε να συζητήσουμε, ούτε καν το έχει ψάξει. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν καταφέρατε μία στιγμή να βρεθείτε, δεν επιδίωξε ποτέ να βρεθείτε, να συναντηθείτε, να τον ενημερώσετε και από εκεί και πέρα και εκείνος να συνεχίσει. Όχι, ποτέ. Εγώ το έχω ζητήσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν διαφωνούσαμε για άλλα θέματα. Λέω εδώ είμαι, καλέστε με να σας ενημερώσουμε για ό,τι υπάρχει. Άρα λοιπόν έπρεπε να έρθει. Τα αντλιοστάσια θέλουν συνεχή έλεγχο, συνεχή επίβλεψη, συνεχή φροντίδα. Υπάρχουν μέσα κινητήρες οι οποίοι από τα λύματα παθαίνουν οξυδώσεις και θέλουν συντηρήσεις. Ξοδεύαμε πολλά λεφτά για τη συγκεκριμένη αυτή η ιστορία. Δυστυχώς ήταν πεπαλαιωμένα, δεν είχα τοποθετηθεί σωστά και έπρεπε να γίνουν αλλαγές. Το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο που έγινε στη διασταύρωση Φωτεινής, εκεί στον Άγιο Μινά, ναι, δεν έπρεπε ούτε καν να υπάρχει από την πρώτη στιγμή. Επέμεναν οι κάτοικοι και είχαν δίκιο. Η τότε δημοτική αρχή δεν άκουσαν τον κόσμο. Πρέπει να μεταφερθεί 200 μέτρα πιο πέρα. Και αυτό προβλέπει η νέα μελέτη. Άρα λοιπόν, μέχρι που να ξεκινήσει το συγκεκριμένο έργο, χρειάζεται τουλάχιστον εβδομαδαία συντήρηση. Αυτό έχω να απαντήσω στον κύριο Πετρικανά. Η οποία δεν γίνεται από ό,τι. Η οποία δεν γίνεται. Αυτά και μπορώ να αντέξω τα πάντα. Αυτό που έχω να του πω ακόμα και τώρα δεν είναι αργά. Μπορεί να καθίσουμε, να με καλέσει στη ΔΕΑΚ όποτε θέλει, να τον ενημερώσουμε πλήρως τι ακριβώς συμβαίνει και να έχει υπεύθυνα άτομα. Εμείς είχαμε άτομο σε καθημερινή βάση που περνούσε από τα αντιλιοστάσια να τα ελέγξει τι κατάσταση βρίσκονται. Εφόσον κύριε Τέρψη, ο πρόεδρος της ΔΕΑΚ, ο κ. Πετρικανάς, δεν επιδίωξε συνάντηση με κάποιο τρόπο να συναντηθείτε ή έστω μέσω τηλεφώνου να του εκθέσετε όλα αυτά τα προβλήματα και να ξέρει ποια είναι ακριβώς η κατάσταση. Γιατί δεν πήγατε εσείς ο ίδιος να συναντήσετε τον κύριο Πετρικανά και να του τα εκθέσετε όλα αυτά? Είχα την εντύπωση ότι θα ενημερώθηκε από τους πρόεδρους των τοπικών συμβουλίων. Για να μην με ενοχλήσει κανένας, το έθεσε και δημόσια την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι προβλήματα έχετε, εδώ είμαι να με καλέσετε. Mm-hmm. Και θεώρησε δεδομένο ότι έχει ενημερωθεί και δεν χρειάζεται να ενημερωθεί από μένα. Και όταν σήμερα τον ακούω να λέει ότι είναι σε άσχημη κατάσταση, και εγώ ενοχλήθηκα, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Και το άλλο που με ενόχλησε, κ. Πετρικανά, mm-hmm, που αναφέρθηκε στην Δεξαμενή, ότι ήταν ατόπιμα δικών, δεν ξέρω πώς ακριβώς το τοποθετήθηκε και είπε κακώς έγινε εκεί σε ιδιοκτησία. Σε ιδιωτική ιδιοκτησία. Ιδιοκτησία, ναι. Την οποία δεν την παραχωρεί ο ιδιώτης. Κοιτάξτε, πάρα πολλοί κάτοικοι πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο μέρος εκεί ήταν δημοτικό. Τέλος πάντων, αυτό εμείς μετά την υπόθεση δεν έχουμε αναθέσει στον κύριο Τσακλίδη. Και ο κύριος Πετρικανάς δεν ενημερώθηκε από τον κύριο Τσακλίδη για να δει που βρίσκεται. Ο κύριος Τσακλίδης σήμερα είναι και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Και είχαμε πει τότε, αφού λοιπόν στην πρώτη φάση είπαν ότι είναι ιδιοκτησία, να προχωρήσουμε στην απαλωτρίωση ή στη δουλεία διόδου. Και πάνω σε αυτόν τον τομέα δουλεύει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για να λυθεί το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί είπε ότι θα βρεθεί άλλο σημείο να τοποθετηθεί δεξαμενή. Εγώ του το είπα και επιμένω ότι δεν υπάρχει άλλο μέρος να τοποθετηθεί η δεξαμενή. Έτσι είναι η μορφολογία του εδάφους που δεν βολεύει. Άρα λοιπόν, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, προσπαθούν ίσως να δικαιολογήσουν. Δεν χρειάζεται να δικαιολογήσουν κάτι. Μπορούν να έρθουν να συνεργαστούμε και να δούμε πώς θα λύσουμε αυτά τα δύο προβλήματα. Λοιπόν, μισό λεπτό για κύριε Τέρψη, μισό λεπτό γιατί θέλησε να κάνει παρέμβαση ο κύριος Πετρικανάς. Τον έχουμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Πετρικανά, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα κύριε Αναγροστοπούλου, σε εσάς και στον κύριο Τέρψη. Λοιπόν, ακούσατε τι λέει ο πρώην Δήμαρχος Βιτσίου. Ουσιαστικά δεν επικοινωνήσετε, δεν επιδιώξετε ποτέ να μιλήσετε μαζί του, να ενημερωθείτε. Άρα όλα αυτά τα οποία λέτε δεν έχουν καμία απολύτως βάση.
Ακούσατε τον. Όχι, συγγνώμη, πριν ξεκινήσει. Δεν διαφωνώ ότι είπα στην αρχή ότι τα προβλήματα είναι έτσι. Αλλά ήθελε ενημέρωση για να είναι σε επίβλεψη καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση. Αυτό είπα. Κύριε Πατικανά. Τον κύριο Τέρψη, πραγματικά έχω και μια προσωπική σχέση φιλία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τοποθετηθούμε πολιτικά για τα θέματα που έχουν προκύψει. Έχουν γίνει πραγματικά πράγματα διάφορα εκεί, τα οποία δεν συνάδουν με την ορθή λειτουργία των δικτύων τόσο της σύνδρευσης όσο και της αποχέτευσης. Μάλλον ο κύριος Τέρψης έπρεπε να ρωτήσει ως δήμαρχος, όχι εμένα προσωπικά βεβαίως, αλλά την τεχνογνωσία των στελεχών της ΔΕΙΑΚ όλα αυτά τα χρόνια για τα έκτροπα που έχουν γίνει σε όλα τα δίκτυα, είτε της σύνδρευσης, παραλαμβάνω, είτε της αποχέτευσης. Δεν είναι δυνατόν βασικά να στείλεται μια δεξαμενή σε δυτικό χώρο. Και να μην λέμε και ψέματα, υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, του ΕΦΕΤΙΟΥ, όπου κυρώνει αυτές τις αποφάσεις. Άρα λοιπόν βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο και αυτή η δεξαμενή δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ. Προχωρήστε κύριε Πετκανά στην απολωτρίωση. Προχωρήστε στην απολωτρίωση τη δουλειά του Ιωάννη Κερδίνη. Σε κανέναν πια. Άρα λοιπόν ξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα από τον πρώην Δήμο Βυτσίου. Δεν ξέρω αν τα χρόνια του κυρίου Τέρψη ή νωρίτερα ή και κοινά, όπου αυτά έχουν σπαταληθεί δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Να πούμε για τον βιολογικό της Βυσσινιάς, ο οποίος δεν αποπερατώθηκε και είναι ένα έργο που απαξιώνεται, διότι δεν συνδέθηκε ούτε στη ΔΕΗ, δεν κατέβαλαν ούτε τις 12.000 ευρώ να συνδεθεί. Να πούμε για τις πηγές της Οψιάς, οι οποίες βρίσκονται σε εχθρή κατάσταση και ο κόσμος πίνει νερό αμφιβόλου ποιότητος και τρέχουμε μέρα νύχτα να διορθώσουμε. Ποιο να ρωτήσουμε για τεχνογνωσία. Αυτούς που διαχειρίστηκαν τα δίκτυα αυτά με αυτές τις επικινδυνότητες. Μάλλον ο κ. Τέρψης έπρεπε να ρωτά όλα αυτά τα χρόνια που διαχειρίστηκε τα δίκτυα. Ενώ φαινομενικά τα ημερολόγια φαινόταν άριστα, στην ουσία δεν συνέβαινε τίποτα από όλα αυτά. Και όταν τηλεοστάθηκε στα παραλίμνια, ξέρει καλά και ο ίδιος ότι πολλά αποτελήματα αυτά κατέληγαν στη λίμνη. Τρέχουν οι συνεργάτες μου πραγματικά ενθυμερώ να καταφέρουν όλα αυτά τα πράγματα. Κύριε και το δίκτυο βεβαίως της μεταμόρφωσης, το επίμαχο, δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα. Και ο κύριο Τέρψης και ο προσωπικός το ξέρουν. Είναι από το μαγκάνιο, το οποίο βεβαίως να πούμε δεν είναι και αρσενικό, δεν είναι κάτι δηλαδή ένα χημικό το οποίο θα προκαλέσει βλάβη στον κόσμο, αλλά η θολότητα του νερού σαφώς δεν έχει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά λοιπόν τα ήξερε ο κύριο Τέρψης, τα γνωρίσαμε και εμείς, τα αντιμετωπίζουμε. Όντως δεν κάνουμε καμία συνάντηση. Αλλά οι άνθρωποι που στελεχώνουν τη ΔΕΙΑΚ πραγματικά δίνουν καθημερινή μάχη με τα προβλήματα. Κύριε Τέρψη, ακούμε τον Πατικανά να μιλάει για την κινδυνότητα αλλά, και έκτροπα. Δεν θέλω να πω σε αυτή την, στο επίπεδο του κύριου Πατικανά που να λέει ότι το έργο της Βυσσινιάς δεν είχαμε 12.000 να βάλουμε. Έχουμε βάλει τα χρήματα, δεν προλάβουμε να το υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο έργο. Όσο για τις πηγές της Οξιάς που αναφέρεται, από αυτές τις πηγές ιδρεύονταν η πόλη της Καστοριάς για 60 χρόνια. Εμείς τα πήραμε το νερό αυτό τα τελευταία 3-4 χρόνια και για να γίνουν οι συλλήψεις σωστές, γιατί είναι από το 1963 εκεί πέρα, χρειάζεται νέα μελέτη, χρήματα πάρα πολλά, πάνω από ένα εκατομμύριο, που δεν είχαμε τη δυνατότητα εμείς τότε να το ελπίζουμε ένας μικρός δήμος, όταν κάναμε 2 εκατομμύρια σε αγωγούς, να ζητούσαμε κι άλλο ένα εκατομμύριο. Τέλος πάντων, αυτά. Κύριε Τέρψη, ακούμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ. Κύριε Τέρψη, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ μιλάει για χειρισμούς επικινδυνότητας. Ότι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο χειριζόταν τα δίκτυα ίδρυυσης όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ίσως να έκρυβε και κινδύνους. Τέλος πάντων, ο κύριος Περικανάς μπορεί να λέει ότι θέλει τη δική του άποψη. Εγώ σας λέω ότι το νερό ελέγχεται από το υγειονομικό, ελεγχόταν σε καθημερινή βάση. Είχαμε τα βιβλία ενημέρωσης. Άρα δεν μπορεί να τα λέει αυτά όλα. Και δεν θέλω τίποτα άλλο να πω. Όποιος ο κόσμος που άκουσε κατάλαβε. Εμείς δεν παραδίδουμε το νερό στους κατοίκους. Παραδίδεται μετά πάντα από έλεγχο του υγειονομικού και από σφραγίδες και υπογραφές. Όπως κάνει και σήμερα ο κ. Περκανάς. Δεν είναι στο χέρι του να παραδώσει το νερό όπως αυτός νομίζει. Θα έρθει το υγειονομικό, θα ελέγξει, θα έχει τα βιβλία του σε καλή κατάσταση και τότε στον έλεγχο που γίνεται από το υγειονομικό φαίνεται αν είναι εντάξει το νερό ή όχι η ποιότητα του νερού. Ότι χρειάζεται να γίνονται παρεμβάσεις για καλύτερη ποιότητα, σίγουρα χρειάζονται. Δεν διαφωνούμε, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Δεν είχαμε τη δυνατότητα εμείς να τα λύσουμε όλα σε 4 χρόνια ή σε 8. Τα χρόνια είναι αρκετά πάντως που μπορούσε να έχουν λύσει πολλά προβλήματα. Δυστυχώς δεν έχουν λυθεί πολλά πόστα. Τώρα λοιπόν που πήγαμε σε ένα διαδήμο με συνεργασία και ας αφήσουμε ποιος θέλει, ποιος δεν θέλει, να λύσουμε όλα αυτά, εδώ είμαστε να συνεργαστούμε και να λύσουμε γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρει ποιος έκανε, ποιος δεν έκανε. Ο κόσμος θέλει
να έχει αποτέλεσμα η Δημοτική Αρχή που διοικεί. Κύριε Πετκανά. Οι τελευταίες μου κουβέντες είναι ότι εμείς θα παραθέσουμε και σε εσάς και στην τοπική κοινωνία το τι παραλάβαμε και πώς βελτιώνουμε καθημερινά όλες τις εγκαταστάσεις, όχι μόνο για το Δήμο Βυτσίου, πρώην Δήμο Βυτσίου, σημερινή Δημοτική Ενότητα Βυτσίου βεβαίως, αλλά και για άλλες περιοχές. Είναι τόσο άσχημη η κατάσταση, κύριε Πετκανά, μιας που θέλετε να παραθέσετε όλα αυτά τα οποία παραλάβατε, είναι τόσο άσχημα τα πράγματα? Και με φωτογραφικό υλικό για το λόγο του αληθές. Βέβαια ο κύριος Τέρψης γνώριζε τα πράγματα στην δική του περιοχή ίσως μόνο. Εμείς αντιμετωπίζουμε 55 οικισμούς σύν την πόλη της Καστοριάς. Γνωρίζετε ότι στην πόλη της Καστοριάς λειτουργούσαν και λειτουργούν άψογα τα συστήματα της σύνδρευσης με 3 δειγματοληψίες την ημέρα και εμείς έχουμε προβεί σε περισσότερες από την μία της εποχής όπως προβλέπετε. Κάνουμε καθημερινές δειγματοληψίες από όλες τις δημοτικές ενότητες προκειμένου να δώσουμε ασφαλή πόσιμα νερά στους συνδημότες μας καταναλωτές. Κύριε Τέρψη, έχετε αντίρρηση να δοθούν όλα αυτά στη δημοσιότητα, ακόμη και για φωτογραφικό υλικό, είπε ο κ. Πετκανός. Τι αντίρρηση να έχω? Η δική μου η θητεία τελείωσε, κύριε Αναγνωστοπούλου. Τελείωσε τον Δεκέμβρη πέρυσι, από εκεί και μετά. Δεν σημαίνει ότι τελείωσαν, πρέπει να είναι όπως ήταν. Χρειάζεται καθημερινή φροντίδα η ίδρυση και η αποχέτευση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ακόμα για πριν ένα χρόνο. Εμείς 8 μήνες καταφέραμε τα πρώτα πράγματα. Συνεργασία καλύτερη για καλύτερο αποτέλεσμα. Και αν σταματήσουμε, ποιος δεν φταίει? Εγώ δεν Ναι, κύριε Πετρούπολη. Η συνεργασία είναι καλοδεχούμενη. Η συνεργασία είναι καλοδεχούμενη, αλλά βλέπω εγώ ότι μόνο συνεργασία δεν υπάρχει. Και όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν επιδιώξατε να συνεργαστείτε. Αρκεί να είναι καλοπροαιρετή και να είναι ειλικρινή. Πράγμα το οποίο δεν φαίνεται απόλυτα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτά που καταφέραμε σε 8 μήνες φαίνονται, θα έχει δείξει η νέα Δημοτική Αρχή του κ. Χατζημιονίδη και αν όταν ολοκληρώσουμε το έργο της οκταετίας, θα δει ο κ. Τέρψης τις διαφορές της δικής του οκταετίας. Ωραία, εγώ αυτή τη στιγμή δεν κρίνω τη Δημοτική Αρχή. Απαντώ κ. Πετκανά σε αυτό που μου επικαλείται για μένα, για την πρώην Δήμο Βυτσίου. Άρα λοιπόν, κάντε όπως νομίζει σωστά τη δουλειά σας και όπου έχετε προβλήματα, φωνάξτε με να πάμε να τα δούμε παρέα. Και ας είναι μαζί και τα τηλεοπτικά μέσα. Μάλιστα. Τώρα συμπερασματικά για να καταλάβει και ο κόσμος ο οποίος μας ακούει. Πέρασαν 7-8 μήνες. Δεν σημαίνει στην ίδρυση και στην αποχέτευση. Ήταν εντάξει και χάλασαν. Χαλάνε. Κάθε μέρα έχουν προβλήματα αυτά. Είναι μηχανήματα. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Άρα λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ευθύνη μετά 8 μήνες για την ίδρυση. Κύριε Πετκανά. Έχει ευθύνη για τα 8 χρόνια που διοίκησε όμως και αυτά έχουν καταλήξει στην σημερινή αυτή εποχή του 2011 δυστυχώς. Τα απαρχαιωμένα αυτά δίκτυα, τα απαξιωμένα έργα, τα ημιτελή έργα, οι δεξαμενές που βρίσκονται σε ιδιωτικούς χώρους και δεν μπορούσαν ποτέ να λειτουργήσουν, οι πλαστικές δεξαμενές που υπάρχουν, οι απερίφραστες, τα ξέφραγα αντιλιοστάσια, τα αντιλιοστάσια δίχως πόρτες, τα αντιλιοστάσια που δεν χλωριώνονταν οι δεξαμενές τους και όλη αυτή η ικτρή κατάσταση που παραλάβαμε. Είναι ένα πράγμα πρωτόγνωρο, μοναδικό, τριτοκοσμικό. Αυτά παραλάβαμε, αυτά καταγγέλουμε, αυτά που τα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και να είναι σίγουροι οι συνδημότες μας ότι θα τα βγάλουμε πέρα με τη βοήθεια όλων. Που λέει ο κ. Τουρκανάς, δεν συμφωνώ καθόλου μαζί του και θα σας παρακαλέσω να κλείσω εδώ. Εντάξει, μπορεί να συνεχίσει να πει αυτά που θέλει. Ο κόσμος νομίζω κατάλαβε. Να σας ευχαριστήσω κύριε Τέρψη, κύριε Πετκανά, σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα νομίζω ο καθένας σίγουρα μπορεί να κρίνει, αλλά καλό θα είναι και ο κόσμος να ξέρει τελικά από ποιους σωλήνες πίνει νερό, γιατί ακούμε για πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα και πολύ άσχημες καταστάσεις γενικότερα στα δίκτυα ίδρευσης. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ ό,τι έχει να κάνει με τη μεταμόρφωση. Τώρα τι ακριβώς ισχύει, καλό θα είναι να το ξέρουμε ξεκάθαρα. Τώρα, αλλάζοντας θέμα και κλίμα έτσι και για να πάμε στην αρχή και στην έναρξη του δελτίου μας, θα πάμε στον αξονικό τομογράφο. Είπαμε ότι αύριο είναι τα εγγένεια, παρουσία του Υφυπουργού Υγείας του κυρίου Τιμοσίδη αλλά και του Προέδρου της Βουλής του κυρίου Πετσάρνικου. Είχαμε όμως έντονη αντίδραση και βολές, όπως είπαμε, κατά των στελεχών της κυβέρνησης και του Προέδρου της Βουλής από πλευράς του πρώην Ομάρχη, του κυρίου Λιάντση, ο οποίος όπως χαρακτηριστικά είπε, εμείς κάναμε τα έργα, άλλοι όμως τα εγγενιάζουν. Πάμε να δούμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από το ραδιόφωνο του Α και τον Αντώνη Παραρά και βέβαια αμέσως μετά επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε και με τον Πρόεδρο του Διοικητή του Νοσοκομείου. Εγώ καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου κύριε Παρά και τη χαρά μου γιατί ένα όραμα της νομαρχικής αυτοδιοίκησης, του νομάρχη, της ανιοψηφίας, των νομαρχιακού συμβούλων γιατί σε εκείνο το νομαρχιακό συμβούλιο ήταν πάρα πολλοί γιατροί. Οι απόφασεις ήταν ομόφωνοι, έγινε μια συζήτηση και ένα χρονικό διάστημα να δούμε
γιατί ήταν μια πολύπλοκη διαδικασία και εκεί πρέπει να σταθούμε και να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Τώρα ξεκινάει από Δευτέρα. Αυτό είναι ένα θέμα που το θέσατε την αρχή σωστά. Νομίζω ότι έχω γίνει, δεν είμαι ενημερωμένος. Α, περιμένετε εδώ. Θα μας τα πει ο διοικητής το βράδυ, πιστεύω. Αλλά... συγγνώμη, συγγνώμη. Μην κάνουμε εγγένεια και μου πείτε μετά, περιμένετε να έχουμε προσωπικό κανένα δίμηνο. Αυτά θα τα ρωτήσετε και πριν. Εγώ έκανα το χρέος μου και μάλιστα να πω κάτι. Εμείς σαν ομαρχή αυτοδιοίκηση από την πρώτη ευαισθητοποιηθήκαμε και επειδή είδαμε ότι μη περιμένες από την πολιτεία να στείλει στο νοσοκομείο, ξεκινήσαμε λοιπόν εμείς τις διαδικασίες λέω ότι μη περιμένες από την πολιτεία. Ναι. Και εκείνο που έχει σημασία και να το πω πάλι για μια ακόμη φορά εγώ να ευχαριστήσω γιατί έτσι έγινε, ναι, τις διοικήσεις του νοσοκομείου, γιατί χωρίς τη δική του συμπαράσταση δεν θα γινόταν. Μα τι, να σας πω κάτι, να ευχαριστήσουμε γιατί είναι υποχρεωμένοι να δουλέψουν γι' αυτό τώρα. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν βοήθησαν όμως να ξεμπλοκαριστούν κάποιες διαδικασίες. Και ιδιαίτερα με την κυρία Μπάκαβου, εντάξει, χωρίς να μειώνω. Α, λέτε, ναι, ναι, ναι. Η κυρία Μπάκαβου ήταν εκείνη που βοήθησε να ξεπεραστεί όλη η γραφειοκρατία για να την πρακτήσει. Ναι, ναι, ναι. Έτρεξε ναι. Πάρα πολύ. Πόσες φορές αντιθήκαμε για να γίνει ο χώρος κάτω. Ναι. Και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Αλλά ναι, 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 εγώ χαίρομαι ναι. Έστω και έτσι. Που έρχεται η ώρα, έργα δικά μας τα εγκαινιάζουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πάσε τόσο. Άρα αυτό λέτε. Να σας πω, δηλαδή τώρα, περιμένετε, τα εγγένεια ποιος θα κάνει, στέλεχος του Υπουργείου έρχεται. Δεν ξέρω ποιος θα κάνει. Καθίστε, το Υπουργείο Υγείας. Αυτό κάποιος υπουργός λέει με τον κύριο Πέτσανη. Α, με τον κύριο Πέτσανη, Νικό. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν έχουν ούτε μία σχέση με την υπόθεση, αλλά κάνουν τα εγγένεια. Τόσο εκείνες τις παρέμβασεις που έκανε τότε, ήταν μια δρομολογημένη διαδικασία που θα την είχε κάνει ούτως ή άλλως ο κύριος Σκιαδάς. Ο κύριος. Έκαναν ο καινούριος Γενικός Γραμματέας. Εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς το ευχαριστήσουμε όμως έστω και αυτό. Αλλά δεν είναι δικό του έργο, είναι δικό μας έργο. Αν είναι δικό μας έργο. Ανοίξει στους δημαρχιακούς συμβούλους και ανήκει στην αντιπεριφέρεια και στην περιφερειάρχη. Αυτά δεν μπορεί να μας τα αμφισβητήσει κανείς. Εντάξει. Γιατί αυτό ήταν δικό μας όραμα. Αν ήθελαν οι κύριοι, ας τα οραματίζονταν αυτά τόσα χρόνια που τα βλέπουν τη γύμνια. Αυτό δεν είναι σημερινό ναι. Η γύμνια του νοσοκομείου. Γιατρούς καλούς έχουμε. Μέσα έχουμε. Λοιπόν, αυτές λίγο πολύ ήταν οι δηλώσεις του πρώην ομάρχη Γενήν Δημοτικού Συμβούλου του κυρίου Λιάντση. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον διοικητή του νοσοκομείου Καστοριάς, τον κύριο Σταύρο Κατσίλη, να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω βεβαίως που είναι τηλεφωνικά κοντά μας. Κύριε Κατσίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η μεγάλη μέρα ήρθε, νομίζω, και μεγάλη τη χαρακτηρίζω διότι ο κόσμος της Καστοριάς περιμένει αυτόν τον αξονικό τομογράφο εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πόσο εύκολο θα είναι να λειτουργήσει όλο αυτό. Πάμε λίγο στις λεπτομέρειες των αυριανών εγγενείων και να δούμε και τα επιμέρους ζητήματα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Κύριε Κατσίλη, μας ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Αύριο έχουμε τα εγγένεια, 11.30 το πρωί. Έχετε κι εσείς ανοιχτή την τηλεόραση. Να παρακαλέσω αν μπορείτε να χαμηλώσετε τον ήχο, γιατί μικροφωνίζει και δεν έχουμε καθόλου καλή ποιότητα ήχου στην μετάδοσή μας. Εντάξει. Λοιπόν, μ' ακούτε τώρα. Τώρα σας ακούω. 11.30 αύριο το πρωί τα εγγένεια του αξονικού τομογράφου. Θα παρέστη ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Τιμοσίδης, και βεβαίως παρουσία τα εγγένεια θα γίνουν και του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Πετσάλνικου. Ναι, αύριο το πρωί στις 11.30 πράγματι θα γίνουν τα εγγένεια με την παρουσία, όπως είπα, του Υφυπουργού κ. Τιμοσίδη και του Προέδρου της Βουλής κ. Πετσάλνικου. Και στα εγγένεια έχουμε καλέσει όλους όσους έχουν εργαστεί για την πραγματοποίηση αυτού του έργου. Και πρόκειται για τον κ. Λιάντση και ολόκληρο το πρώην Ομαρχιακό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχει καλεστεί και ο κύριος Λιάντσης, ο οποίος ακούσατε προηγουμένως στο ρεπορτάζ ότι αντιδρά πάρα πολύ έντονα, καθώς θεωρεί ουσιαστικά, και όντως έτσι είναι, ότι προτεργάτης όλης αυτής της προσπάθειας για να έρθει ο αξονικός στην Καστοριά και να ξεκινήσει η λειτουργία του, ήταν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βεβαίως δεν αμφισβήτησε κανένας τον κύριο Λιάντση. Εγώ όταν διορίστηκα σαν διοικητής βρήκα τη διαδικασία να τρέχει και σε αγαστή συνεργασία με τον κύριο Λιάντση συνεχίσαμε και τη φέραμε σε πέρας. Μάλιστα είχαμε αναπτύξει τόσο καλές σχέσεις που δέχθηκε να χρηματοδοτήσει και τη διαμόρφωση των χώρων εγκατάσταση του τομογράφου. Mm-hmm. Κάτι όμως πρέπει να τον ενόχλησε για να αντιδράει έτσι. Εφόσον μου λέτε ότι είχατε τόσο αγαστή συνεργασία. Και δεν εννοώ προσωπικά μόνο με εσάς, γενικότερα με την όλη πρωτοβουλία των στελεχών που θα πλαισιώσουν αυτά τα εγγένεια.
Κοιτάξτε, εμείς σαν διοίκηση του νοσοκομείου οφείλαμε να του στείλουμε επίσημη πρόσκληση αναγνωρίζοντας το έργο του, mm-hmm. πράγμα το οποίο και κάναμε. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποιος τον ενόχλησε και τι άλλο πράγμα. Δεν θεωρείτε ότι έχει κάποιο λόγο δηλαδή για να είναι δυσαρεστημένος? Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος λόγος. Απέναντίας αύριο θα είναι και ο ίδιος εκεί πέρα και όλοι θα του πιστεύω ότι θα του δώσουν συγχαρητήρια, mm-hmm. και σε αυτόν και στο πρώην Νομαρχιακό Συμβούλιο. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την έναρξη λειτουργίας του αξονικού, θα ξεκινήσει κανονικά η λειτουργία του, δηλαδή από Δευτέρα ουσιαστικά θα μπορεί να δέχεται κόσμος, θα μπορεί κόσμος να πηγαίνει και να εξετάζεται? Κοιτάξτε, ο αξονικός έχει αρχίσει να λειτουργεί κυμαστικά όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Όλες οι αξονικές των ασθενών, των εσωτερικών ασθενών του νοσοκομείου γινόταν εκεί. Οπότε από Δευτέρα θα αρχίσει κανονικά. Αλλά αρχικά θα εξυπηρετούνται οι ασθενείς του νοσοκομείου, mm-hmm. και στη συνέχεια με την πρόσληψη και του καινούργιου επιπληκτικού ακτινολόγου θα επεκτείνουμε τις δραστηριότητες και για εξωτερικούς ασθενείς. Τι προσωπικό? Και για ασθενείς από τα Γραβενά. Τι προσωπικό υπάρχει αυτή τη στιγμή το οποίο να μπορεί να χειριστεί τον αξονικό? Κοιτάξτε, υπάρχουν 4 ακτινολόγοι από τους οποίους οι δύο μπορούν να τον λειτουργήσουν, δηλαδή είναι εκπαιδευμένοι. Οι άλλοι δύο δεν έχουν εκπαιδευτεί? Οι άλλοι δύο δεν έχουν εκπαιδευτεί, αλλά οι άλλοι δύο θα μπορούν να λειτουργήσουν τα άλλα όργανα και τα άλλα μηχανήματα του ακτινολογικού. Αλλά ο επόμενος επικουρικός που περιμένουμε, αυτός είναι εκπαιδευμένος, δηλαδή, γιατί όλοι οι ακτινολόγοι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί στους καινούριους εξοπλισμούς. Για να καταλάβω, αν κατάλαβα σωστά μάλλον, με το συγκεκριμένο προσωπικό και τους δύο ακτινολόγους που είναι εκπαιδευμένοι και μπορούν να χειριστούν τον αξονικό, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε κόσμο, αλλά όχι πολύ μεγάλο αριθμό? Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αρχικά τους ασθενείς του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, όπως σας είπα... Θα πρέπει να έρθει κι άλλος για να δεχτούμε κόσμο επιπλέον. Για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και εξωτερικούς ασθενείς, θα πρέπει να έρθει και ο άλλος επικουρικός. Πότε αναμένουμε να έρθει ο επικουρικός αυτός ακτινολόγος? Κοιτάξτε, από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Δηλαδή, έχει κλείσει η διαδικασία για τις αιτήσεις και τώρα περιμένουμε. Mm-hmm. Μάλιστα, λοιπόν, προϋπολογισμός του έργου, να πούμε λίγο και τεχνικά πραγματάκια για τον κόσμο ο οποίος περιμένει πώς και πώς νομίζω το συγκεκριμένο έργο. Ο προϋπολογισμός, λέει, το κόστος του αξονικού... Το κόστος του αξονικού, ναι. Ανήρθε σε 380.000, mm-hmm. Σαν μηχάνημα και οι εγκαταστάσεις του, η διαμόρφωση των χώρων ανήρθε σε γύρω σε 160.000. Μάλιστα. Και στο μέλλον ουσιαστικά είπατε ότι θα εξυπηρετεί κόσμο και από τα γειτονικά Γρεβενά. Πάντως γενικότερα νομίζω είναι μια τεράστια ανακούφιση, καθώς ήταν σύμφωνα και με παλαιότερα ρεπορτάζ και στοιχεία που μας είχατε δώσει και εσείς, μεγάλος καθημερινά ο αριθμός που χρειαζόταν ένα αξονικό τομογράφο, ο αριθμός των ατόμων που έπρεπε να κάνουν τις συγκεκριμένες εξετάσεις. Ναι, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα οι διακομιδές από το νοσοκομείο μας προς τα Όμορα, νοσοκομεία της Τολεμαΐδας και της Κοζάνης, ήταν γύρω στις 10. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε το κόστος. Το κόστος που επιβάρυνε το νοσοκομείο, γιατί για να κινηθεί ένα ασθενοφόρο 3.000 κυβικών, καταλαβαίνετε το κόστος. Το κόστος και την ταλαιπωρία των ασθενών ουσιαστικά. Και η ταλαιπωρία των ασθενών πλέον. Σωστά. Όλα αυτά λοιπόν παίρνουν τέλος. Ελπίζω σύντομα να έρθει και ο γιατρός, ο οποίος θα συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των ατόμων που θα μπορούν να εξετάζονται και βεβαίως πολύ έτσι σιγά σιγά ουσιαστικά να αρχίσουν να καλύπτονται και τα υπόλοιπα κενά που ενδεχομένως να παρουσιάζει το νοσοκομείο και σε ιατρικό προσωπικό αλλά και σε μηχανήματα. Ναι, αύριο θα χρησιμοποιήσουμε την παρουσία του κυρίου Τιμοσίδη για να το ασκήσουμε και κάποια μορφή πίεσης, ούτως ώστε να επισπεύσει τις διαδικασίες πρόσληψης και των υπολείπων γιατρών του νοσοκομείου μας. Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσίλη. Ευχαριστώ. Αναλυτικά βεβαίως και από τη Δευτέρα. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Γεια σας.
Αυτά λοιπόν και από τον διοικητή του νοσοκομείου Καστοριάς για τον αξιονικό τομογράφο που έχει γίνει βεβαίως μήλων της έρηδας. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Προσκεκλημένος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς, ο κ. Χρήστος Τσακλίδης, να μας εξηγήσει όλες τις λεπτομέρειες γύρω από τις δηλώσεις αυτές που κυκλοφόρησαν. Σας τις παρουσιάσαμε χθες για το αν τελικά είναι αντισυνταγματικές οι νέες εισφορές που μας ζητάει το κράτος και βεβαίως να δούμε και τα πάντα γύρω από την προσπάθεια που καταβάλει ο Δικηγορικός Σύλλογος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά της Καστοριάς. Στις λέξεις «Μοντέρνο σπίτι», «Ασλάνις Χόμ», «Ρίτσι», «Δίσνεϊ» και πολλά άλλα κορυφαία ονόματα σας περιμένουν. Διαμαντοπούλου. Επαγγελματικά Roman Roller. Στοράκια ηλεκτρικά μηχανικά. Αυτοματοποιημένα για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Διαμαντοπούλου. Σε εμάς θα βρείτε βρεφικά είδη, παιδικά μικροέπιπλα Disney, ταπετσαρίες τείχου και επίπλων και επώνυμα λευκά είδη. Αναλαμβάνουμε και τη ραφή των υφασμάτων σε όλη την Ελλάδα. Διαμαντοπούλου. Όλα για το σπίτι. Λεωφόρος Μοναράδων 5. Περιοχή Χλώρης. Τηλέφωνο 83382. We keep learning to support so that you keep learning to succeed. KLS. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. KLS Καστοριά. Τολεμαίων 3. Τηλέφωνο 24670-21113. KLS Χλόι. Λεωφόρος Μοναράδων. Τηλέφωνο 24670-21225. KLS Γρεβενά. Θεοδόρους Γιάκα 4. Τηλέφωνο 24620-82790. Και στο διαδίκτυο kls.gr. KLS for guaranteed success. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα. Φύσης έργα, σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. Γνωρίστε τον πλούτο της ελληνικής γης και ολόκληρου του κόσμου στην Παναμάρμ. Στις πλήρως εξοπλισμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις μας, άνθρωποι με γνώση και εμπειρία δημιουργούν για εσάς πρωτότυπες συνθέσεις μοναδικής ποιότητας και αισθητικής που αντέχουν στο χρόνο. Στον σύγχρονο εκθεσιακό μας χώρο προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, αλλά και για ιδιαίτερες κατασκευές με μια εκπληκτική συλλογή υλικών από όλο τον κόσμο. Δίνουμε στυλ και ζεστασιά με σόμπες ξύλου και πέλετ και ενεργειακά τζάκια που σέβονται το περιβάλλον και δίνουν στο χώρο σας διαχρονική αξία. Για μάρμαρα, γρανίτες και φυσικά πετρώματα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν, Παναμάρμ, η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο, Παλαιάς Εθνικής Οδού Καστοριάς Εδέσης. Αυτά μόνο στο Γιαννακόπουλο γίνονται. Πλυντήριο ΑΕΓΕ 7 κιλών, ενεργειακή κλάση Α, μόνο 399 ευρώ. Whirlpool, εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Inox, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση Samsung Full HD 40 ιντσών, μόνο 549 ευρώ. Γιαννακόπουλος, στο Άργος Οριστικό. Καλύτερες τιμές με απόδειξη. Μέλος του ομίλου Ilmac. Το πρωί, το μεσημέρι, το βραδάκι. Ξημερώματα είναι πάντα μαζί σου. Φοκάτσια είναι τρέλα. Με καφέ, μπουγάτσα, σάντουιτς όλη τη μέρα. Φοκάτσια, νέο κατάστημα, περιοχή Κτέλ. Δεν έχετε χρόνο να
να βοηθήσετε το παιδί σας στο διάβασμα της επόμενης μέρας. Ξενιάστε, ήρθε το e-σχολείο στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Computer Studies by Telemachos Information Technology. Με το e-σχολείο, η καθημερινή προετοιμασία των μαθητών του Δημοτικού για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας μοιάζει με παιχνίδι. Σε 2 ώρες, ο μαθητής μελετάει την ύλη που διδάχτηκε στο σχολείο, εκτελεί τις εργασίες του, λύνει τα προβλήματα και τις ασκήσεις του και είναι πανέτοιμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση που αφορά τα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Το e-σχολείο είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα μέσω διαδικτύου για την προετοιμασία των μαθητών με οργανωμένο συστηματικό αλλά και ευχάριστο τρόπο χάρη στη χρήση του ίντερνετ και κατά συνέπεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή όπου εξυπηρετεί τις μαθησιακές ανάγκες του μαθητή βοηθώντας τον να ανταποκριθεί στις πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις του σχολείου. Η προετοιμασία των μαθητών γίνεται είτε στο εκπαιδευτικό κέντρο είτε με τη βοήθεια των γονείων στο σπίτι εφόσον υπάρχει διαθέσιμος υπολογιστής και σύνδεση στο διαδίκτυο. Για εγγραφές ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το e-σχολείο επισκεφτείτε μας στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Πληροφορικής Computer Studies by Telemachos Information Technology στην Οδό Κοριτσάς 19 στον δρόμο πίσω από την Εθνική Τράπεζα ή καλέστε στο 2467-024-924 Computer Studies by Telemachos Information Technology επίσημο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο ECDL. Τώρα με το e-σχολείο ξενιάστε. Εδώ είμαστε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε να δούμε τελικά τι ακριβώς γίνεται με τις εισφορές, τι θα πρέπει να κάνουμε. Έχουμε, όπως είπαμε, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς, τον κύριο Χρήστο Τσακλίδη, στο στούντιο του Δελτίου μας. Κύριε Τσακλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές και εύχομαι μέσα από τις κάποιες συζητήσεις να βγουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς θα αντιμετωπίσει ο κόσμος αυτή την φορολογική λέλαπα που υφίσταται η κοινωνία μας. Ακριβώς επειδή δυσκολεύεται, αντιλαμβάνεστε ότι οτιδήποτε και να ακούσει το ψάχνει για να βρει τελικά αν μπορεί με κάποιο τρόπο έστω να αποφύγει το συγκεκριμένο πεσκέσι, τα νέα αυτά πεσκέσια. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα και με την δήλωση την οποία παρουσιάσαμε και στο δελτίο, δήλωση άρνησης πληρωμής όπως χαρακτηρίζεται, ένα κείμενο που συντάχθηκε από φοροτεχνικούς, από δικηγόρους όπως και εσείς, από λογιστές, συνδικαλιστές, από εφοριακούς και βάσει του οποίου και με συγκεκριμένα άρθρα, επικαλούμενο συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος, χαρακτηρίζονται παράνομες και αντισυνταγματικές εισφορές και ουσιαστικά ο κόσμος μπορεί και το μπορεί με ερωτηματικό το βάζω να υπογράψει και να αρνηθεί προς τις ΔΟΗ να πληρώσει, να καταβάλει το ποσό των οφειλών. Από εσάς ουσιαστικά θέλουμε την άποψή σας για το κατά πόσο μπορεί κάτι τέτοιο να ισχύει και κατά πόσο έχει βάση βεβαίως. Θεωρώ ότι η δήλωση αυτή είναι ένας τρόπος επικοινωνιακού έτσι, προσδιορισμού της, και συγκέντρωσης της κοινής γνώμης στο θέμα. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματικό μέσο διότι έτσι κι αλλιώς αυτές οι οφειλές θα βεβαιωθούν. Δηλαδή είτε γίνει δήλωση είτε δεν γίνει θα βεβαιωθούν στο δημόσιο αυτοί που δεν πληρώσουν, που δεν θα πληρώσουν το ποσό που βεβαιώθηκε. Ως τέλος επιδιδέματος θα βεβαιωθούν οι οφειλές. Βεβαίως, καλό είναι να μην πληρώσει ο κόσμος για να αντιδράσουν με κάποιο τρόπο η κοινωνία σε αυτή την λέλαπα τη φορολογική και βέβαια είναι μια κατάσταση η οποία είναι πέρα για πέρα αντισυνταγματική και μη νόμιμη. Όμως αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να ακυρωθούν μόνο μέσα από δικαστικές αποφάσεις ή μέσα από αποφάσεις κυβερνητικές που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να υπάρχει αντί άλλη κυβερνητική απόφαση η οποία να ακυρώσει το νόμο αυτό να βγει κάποιος άλλος νόμο να αλλάξει την κατάσταση. Άρα δηλαδή εκείνο το οποίο ο τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης είναι να ακυρωθεί η διάταξη αυτή της επιβολής του τέλους επιδέματος με κάποια δικαστική απόφαση. Για να υπάρξει όμως αυτή είναι η δικαστική απόφαση, δεν θα πρέπει να προηγηθεί η προσφυγή ενδεχομένως, φαντάζομαι όχι ενός ατόμου, κάποιων περισσότερων ανθρώπων οι οποίοι θα πάνε στο δικαστήριο και θα διεκδικήσουν το δικαίωμά τους. Βεβαίως εμείς, σαν ολομέλεια δικηγορικών συλλόγων και ο δικηγορικός σύλλογος βέβαια υπό την φροντίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και η ολομέλεια, αποφασίσαμε να κάνουμε μία προσφυγή για να ακυρώσουμε μέσω δικαστηρίων την επιβολή του τέλους αυτού. Υπάρχουν λόγοι πάρα πολλοί οι οποίοι καθιστούν μη νόμιμο και μη συνταγματικό το τέλος αυτό.
μερικοί από τους λόγους αυτούς είναι ότι θεωρείται κατ' εμάς, και πράγματι πρέπει έτσι να είναι, ότι αυτό το τέλος δεν είναι τέλος, είναι μια φορολογική επιβάρυνση. Διότι το τέλος έχει μια ανταπόδοση πάντα. Τέτοια ανταπόδοση στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει. Επιβάλλεται αυθαίρετα αυτό το τέλος, αυτό το ποσό, χωρίς να υπάρχει μια ανταπόδοση, μια παροχή, μια αντιπαροχή εκ μέρους του κράτους. Mm-hmm. Άρα δηλαδή είναι ολοφάνερο ότι υπάρχει μια αντισυνταγματικότητα. Δεν υπάρχει σύνομη ρύθμιση σύμφωνα με τους νόμους του κράτους. Συνεπώς φαίνεται ότι δεν θα κρατήσει το τέλος αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να σταθεί σε δικαστήριο. Από εκεί και πέρα όμως αυτό θα πρέπει να γίνει με δικαστική απόφαση. Και εν πάση περιπτώσει αυτό το τέλος επιβάλλεται γιατί κάποιος είναι επιδευματίας. Το ότι κάποιος είναι επιδευματίας όμως καθορίζεται σε μια προγενέστερη στιγμή. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες αρχές που εκδίδουν την άδεια. Ναι. Έχουν ήδη δοθεί άδειες σε πρώιμο στάδιο. Πριν από πολύ καιρό. Mm-hmm. Είναι κάποιοι επαγγελματίες. Το να έρχεται εκ των υστέρων το κράτος και να δημιουργεί ένα τέλος επιδιδέματος, επειδή κάποιος είναι επιδιδέματος, είναι ολοφάνερο. Είναι κοινό μυστικό και φαίνεται ότι δεν έχει συνταγματικότητα, δεν υπάρχει ρύθμιση συνταγματική. Ούτε νομιμότητα φαίνεται, αλλά είναι και λογικό. Στην απλή λογική σημαίνει ότι επιβάλλεται ένα τέλος επειδή κάποιος έχει εγγραφεί ως επιδιδηματίας σε προγενέστερο στάδιο. Υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί η προσφυγή σας αυτή? Γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι σίγουρο ότι θα ακυρωθεί η επιβολή του τέλους. Το θέμα είναι το εξής. Επειδή το κράτος όμως μπορεί να κάνει τις επιβεβαιώσεις αυτές του τέλους, του ποσού που έχει βεβαιωθεί, έτσι κι αλλιώς θα φαίνεται ότι ο κάθε πολίτης επιδηματίας θα είναι υπόχρεος οφειλέτης του κράτους. Ναι. Και θα υπάρχουν οι δυσμενείς συνέπειες όταν κάποιος έχει κάποια υποχρέωση έναντι του κράτους. Ναι. Δεν θα μπορεί ενδεχομένως να κάνει κάποιες δουλειές, δεν θα μπορεί να πάρει φορολογικές ενημερώσεις. Αδιέξοδο επομένως. Το κράτος τρόπο την ενεργεί εκβιαστικά σε αυτή την περίπτωση. Διότι δεν δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη εφόσον αντιδράσει με κάποιες προσφυγές, είτε ατομικά είτε σε συλλογικό επίπεδο, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος, η ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων έχει αποφασίσει να αντιδράσει, εάν ακυρώσει το τέλος επιδιδέματος, την ρύθμιση αυτή, τότε θα πρέπει να ακυρωθεί ή να καταστεί ανενεργής η διάταξη, οπότε θα φύγουν όλες αυτές οι εγγραφές θα φύγουν. Δεν θα υπάρχουν. Υπάρχουν όμως... ενδεχομένως, αν κάποιοι τις έχουν πληρώσει, έχουν πληρώσει τα ποσά. Αυτό, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ήδη καταβάλει τις εισφορές αυτές. Ναι, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, εάν κάποιοι άνθρωποι ήδη φοβούμενοι έχουν καταβάλει το τέλος, ή επειδή θεωρούν ότι θα πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτή την υποχρέωση και θα αναμένουν την έκδοση κάποιες ευνοϊκές αποφάσεις, τότε σε αυτή την περίπτωση το κράτος είναι υποχρεωμένο πλέον, αφού αντιμετωπίσει ενιαία το θέμα, να ακυρώσει την επιβολή του τέλους και άρα να επιστρέψει τα χρήματα ή να τα συμψηφίσει με άλλες οφειλές των ιδιωτών. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ένας άλλος λόγος είναι ότι αυτή η επιβολή του τέλους ταυτίζει το υποκείμενο με το αντικείμενο. Δηλαδή, ενώ βασική αρχή του φορολογικού δικαίου είναι να υπάρχει ίση μεταχείριση σύμφωνα με το σύνταγμα κτλ., εδώ δεν λαμβάνει υπόψη κάποια περιουσία, κάποιο αντικείμενο. Για να πούμε ότι υπάρχει αντικείμενο, άρα σύμφωνα με το αντικείμενο επιβάλλει ένα πρόστιμο. Επιβάλλει ένα πρόστιμο επειδή κάποιος είναι επιδευματίας. Φαίνεται δηλαδή καθαρά ότι υπάρχει μια ρύθμιση πέρα και πέρα αντισυνταγματική. Και επιπρόσθετα υπάρχει και ένα άλλο θέμα αντισυνταγματικότητας, διότι με κάποια διάταξη, ενώ συνήθως όταν κάποιος κάνει προσφυγή, έχει τη δυνατότητα να κάνει και αναστολή εκτέλεσης, δηλαδή να μην καταβάλει κάποιο ποσό μέχρι ότου δικαστεί η υπόθεση, ναι. Στην περίπτωση αυτή, όλος εξαιρετικά, με υπουργική απόφαση έχει ρυθμιστεί το θέμα ότι σε αυτή την περίπτωση ειδικά δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος κάνοντας προσφυγή να αναστείλει, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση θα μπορούσε να αναστείλει την καταβολή του 50% του βεβαιωμένου ποσού, σε αυτή την περίπτωση δεν έχει αυτό το δικαίωμα να αναστείλει ούτε και το 50%. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν σειρά συνταγματικών ρυθμίσεων που καθιστούν την ρύθμιση αυτή πέρα και πέρα τη συνταγματική και μη νόμιμη. Όλα αυτά όμως θα γίνουν υπό την προϋπόθεση ότι
θα κριθεί όντως και στα δικαστήρια ως αντισυνταγματική εισφορά αυτή. Πόσο πιθανό όμως είναι να γίνει κάτι τέτοιο? Θεωρώ ότι είναι πιθανό και βεβαίως επειδή το έχουν αναλάβει την, την υπόθεση αυτή πάρα πολύ σοβαρά η δικηγορική σύλλογη και ο Λουμέλε και ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών, ναι. Θεωρώ ότι θα κατορθώσουν να προσδιορίσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την εκδίκαση της υποθέσεως αυτή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επειδή έχει ασκηθεί εκεί προσφυγή, να, ούτως ώστε να υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία θα δικαιώσει όλους αυτούς τους επιδηματίες οι οποίοι χρεώθηκαν με αυτό το ποσό, το οποίο θεωρώ και εγώ και όλη η κοινωνία πιστεύει ότι είναι ένα, πέρα από τη συνταγματικότητα και τα λοιπά, δεν είναι και δίκαιο να επιβάλλεται σε αυτές τις καταστάσεις όταν υπάρχουν τόσα επανωτά μέτρα, μάλιστα τα οποία έχουν επιβληθεί το τελευταίο διάστημα και έχουν αναστατώσει την κοινή γνώμη. Σε τι χρονικό διάστημα, κύριε Τσακλίδη, αναμένετε να έχουμε έστω μια κάποια απόφαση? Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, επειδή σας είπα οι δικηγορικοί σύλλογοι και ο Λεμέλη έχουν αναλάβει αυτή την προσπάθεια, θα μπορέσουν να βγάλουν κάποια απόφαση η οποία, κρίνοντας ότι είναι αντισταγματική η επιβολή του τέλους αυτού, να τύχει εφαρμογής ανά την επικράτεια και να μην πληρώσουν όσοι δεν έχουν πληρώσει το τέλος, ή εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι έχουν πληρώσει να δικαιωθούν και να επιστραφούν τα χρήματα, ή σε τελική ανάλυση να συμψηφιστούν με οφειλές άλλες που υπάρχουν. Επομένως, αυτό το οποίο έχουμε να πούμε στον κόσμο είναι απλά να περιμένει, να δει τις εξελίξεις. Εγώ θα έλεγα. Υπάρχει τέτοιο περιθώριο, δηλαδή αυτή η δυνατότητα να περιμένει? Μπορεί να περιμένει όταν δεν πληρώσει το τέλος, βεβαιώνεται, και από εκεί και πέρα έχει κάποιες επιβαρύνσεις. Φαντάζομαι και αυτό να το μετρήσει κάποιος. Έτσι. Θα πρέπει κάποιος να δει ότι θα του επιβληθούν κάποιες προσαυξήσεις. Εάν όμως ακυρωθεί το τέλος, δεν θα υπάρξουν και οι επιβαρύνσεις. Εμείς θεωρούμε ότι είναι βέβαιο ότι θα γίνει η ακυρότητα αυτή, θα επέλθει η ακυρότητα αυτή, και οπότε θα αλλάξει και η νομοθεσία, θα αναγκαστεί το κράτος να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση. Μακάρι, το εύχομαι πραγματικά, γιατί θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο όταν έχουμε έτσι αντιδικίες πολιτών με την πλευρά του κράτους. Είναι λίγο δύσκολο να δικαιωθούν οι πολίτες. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το κράτος καταφέρνει πάντοτε να πάρει αυτό το οποίο θέλει. Άσχετα με δικαιοσύνη, όπως είπατε κι εσείς, άσχετα με σύνταγμα και άσχετα με πολλά πράγματα ακόμα. Σίγουρο είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις και τα δικαστήρια, διαβλέποντας την κατάσταση, την τόσο δύσκολη κατάσταση που διέρχεται το ελληνικό κράτος στα οικονομικά του, πολλές φορές παίρνουν κάποιες αποφάσεις οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το κοινό αίσθημα και είναι, πολλές φορές είναι και αντισυνταγματικές ή μη νόμιμες οι αποφάσεις. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση, και το σύνταγμα, κύριε Τσακλίδη, σε αυτή την περίπτωση όμως θεωρώ βέβαιο ότι, επειδή είναι πάρα πολλοί λόγοι που συνηγορούν υπέρ της μη συνταγματικότητας της ρύθμισης, και επειδή ήδη και οι άνθρωποι, επειδή αφουγκράζονται το κοινό αίσθημα και βλέπουν ότι υπάρχει αυτή η αναταραχή, ότι θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Μακάρι, το ευχόμαστε νομίζω όλοι. Το κλείνουμε αυτό προς το παρόν. Να πω και κάτι άλλο, κύριε Αγγλικό. Εξαιρετικά μεγάλη προσοχή. Υπάρχει και το περιθώριο μετά να γίνει και προσφυγή και στην ευρωπαϊκά δικαστήρια. Πόσο χρονοβόρο όμως είναι αυτό, κύριε Τσακλίδη, και πόσο σίγουροι είμαστε ότι θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα? Εντάξει, θα πρέπει και κάποια στιγμή και εμείς να εξαντλήσουμε όλα εκείνα τα μέσα. Θα πρέπει να αρχίσουμε να διεκδικούμε ουσιαστικά τα δικαιώματα. Κυρίως συλλογικά, γιατί σε ατομικό επίπεδο δεν μπορεί να γίνουν αυτά. Κυρίως συλλογικά, μέσα από δράσεις φορέων, διαφόρων φορέων, κοινωνικών φορέων, όπως είναι η δικηγορική σύλλογη, άλλοι σύλλογοι κτλ., οι οποίοι θα επιδιώξουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις εντελώς αντισυνταγματικές ρυθμίσεις και καταστάσεις. Κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να το διότι είναι αλήθεια ότι υπόψη. Φαίνεται ότι μέσα από την νομοθετική εξουσία που ασκεί, έχει την πρωτοβουλία η κυβέρνηση, κατορθώνει να φέρνει μέτρα, να ψηφίζονται νόμοι κτλ., οι οποίοι είναι αντισυνταγματικοί, και πρέπει κάποια στιγμή ο κόσμος, η κοινωνία, να βρει τον τόπο ειρηνικά να αντιδράσει σε αυτές τις ρυθμίσεις και να βάλει και ένα τέλος. Πάση περιπτώσει, το κράτος κάποια στιγμή πρέπει να συμμορφωθεί, τουλάχιστον να ακολουθεί κατά το δυνατόν αυτές τις ρυθμίσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στον νόμο. Το αυτονόητο, κύριε Τσακλίδη, να ακολουθεί το Σύνταγμα.
Θα ήθελα τώρα και ένα σχόλιο πριν σας αποδεσμεύσω σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Εδώ και αρκετούς μήνες ο Δικηγορικός Σύλλογος με διάφορες ανακοινώσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει καλέσει τον κόσμο, ο οποίος έχει διαφορές με τις τράπεζες, να απευθυνθεί σε εσάς και με τον οποιοδήποτε τρόπο να μπορέσει αρχικά εξοδικαστικά να λύσει τις διαφορές αυτές. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει εφικτό, αναγκαστικά θα πάνε στις αίθουσες του Ειρηνοδικείου. Ναι, εμείς έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια, όλη αυτή η προσπάθεια είναι ενταγμένη σε ένα πρόγραμμα και βέβαια έχουν αναλάβει οι δικηγορικοί σύλλογοι και εμείς στην περιοχή της Καστοριάς να κάνουμε όλη αυτή την προεργασία, γιατί καταρχήν απαιτείται να γίνει μια προεργασία, δηλαδή μια πρόταση, συμβιβαστική έγγραφη πρόταση προς τις τράπεζες και άλλους δανειστές ενδεχομένως, αλλά κυρίως εκείνες οι οποίες έχουν φορτίσει πάρα πολύ το κλίμα τελευταία σχετικά με τέτοια θέματα οικονομικά, είναι οι τράπεζες οι οποίες συνεχώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, ενοχλούν τον κόσμο και έχουμε αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία να κάνουμε καταρχήν με μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, τα οποία παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες, να κάνουν αυτή την πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Δωρεάν, το σημειώνουμε αυτό. Κάνουν την πρόταση, συνάδελφοι, αφού συζητήσουμε τον ενδιαφερόμενο το τι στοιχεία υπάρχουν, καταδίνεται στον κάθε συνάδελφο ο οποίος ασχολείται μια υπόθεση. Οπότε διαμορφώνεται μια αίτηση η οποία απευθύνεται στην τράπεζα. Εάν η τράπεζα έχει το δικαίωμα, η τράπεζα μέσα 6 μήνες να αποδεχθεί την πρόταση, να κάνει τροποποίηση, να ζητήσει να τροποποιηθεί η πρόταση και αν βρουν ένα πλαίσιο συμβιβασμού, καταρτίζεται ένα πρακτικό συμβιβασμό. Εάν δεν καταστεί δυνατό να γίνει κάποιο συμβιβαστικό πλαίσιο, τότε εφόσον ο δικηγόρος έχει δικαίωμα ο δικηγόρος να κάνει μια βεβαίωση ότι δεν έχει επιτευχθεί συμβιβασμός και εφόσον διαπιστώθηκε με κάποια βεβαίωση αυτό το πράγμα, στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει άλλη διαδικασία, η αίτηση προς το Ειρηνοδικείο. Δεν είχαμε κάποια τέτοια περίπτωση μέχρι στιγμής. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε δεχθεί κάποιες αιτήσεις στο Ειρηνοδικείο. Όχι πάρα πολλές, γιατί ο κόσμος ίσως να μην έχει μάθει ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία, ίσως να μην έχει γνωστοποιηθεί ευρέως ή εν πάση περιπτώσει ο κόσμος μέσα από τα πολλά προβλήματα να μην έχει συνειδητοποιήσει ότι μπορεί κάποιος να ωφεληθεί. Είναι και λίγο μια κατάσταση βεβαρημένη και ο κόσμος δεν πιστεύει και πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι θετικός ο νόμος. Εγώ στην αρχή είχα πιστέψει ότι μπορεί να μην προσφέρει πολλά πράγματα. Γιατί εγώ βασικά πίστευα ότι θα μπορούσαν, η πολιτεία θα μπορούσε, αν ήθελε να βοηθήσει, να μειώσει τα επιτόκια, να βρει έναν άλλο τρόπο διαφορετικό για να δώσει, να δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα. Βεβαίως το κλίμα επιδεινώθηκε και με την οικονομική κατάσταση την γενικότερη που υπάρχει. Επομένως, και φαίνεται ότι τελικά ο νόμος αυτός προσφέρει έτσι ένα ευνοϊκό περιβάλλον, όσο το δυνατόν βέβαια, για να μπορέσει ο κάθε άνθρωπος και σύμφωνα βέβαια με το ένα κλίμα που έχουν δημιουργήσει οι δικαστικές αποφάσεις που ήδη έχουν βγει των Ειρηνοδικείων και βλέποντας και το περιεχόμενο αυτών των αποφάσεων, κατέληξα και εγώ ότι πράγματι μπορώ να προσφέρω, διότι έχουν βγει αποφάσεις οι οποίες έχουν δικαιώσει ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν πολλά εισόδημα, δεν είχαν κάποιο εισόδημα έτσι ικανό για να δώσουν κάποιες δόσεις κτλ. Και έχει βγει και απόφαση δικαστική η οποία διέγραψε ολοσχερώς το χρέος. Σε κάποια περίπτωση που κάποιος δεν μπορούσε να πληρώσει οτιδήποτε. Μάλιστα. Και δεν είχε περιουσιακά στοιχεία. Συνέβη πρόσφατα στη Λάρισα, ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθότι άνεργη η γυναίκα, αλλά στην δικαστική αυτή διαμάχη που είχε με συγκεκριμένη τράπεζα, διαγράφηκε το χρέος. Ναι, ήθελα να πω στον κόσμο ότι είναι ένα θετικό μέτρο το οποίο δίνει μια ανακούφιση. Καλό θα είναι επομένως όσοι δηλαδή τυχόν έχουν τέτοια προβλήματα και τσακλίδι να απευθύνονται στον Δικηγορικό Σύλλογο. Εμείς καταγράφουμε έτσι αυτούς οι οποίοι έχουν τέτοια προβλήματα και νομίζω ότι πάρα πολύ. Οπότε από εκεί και πέρα εμείς δηλαδή έχουμε αποφασίσει σαν Δικηγορικό Σύλλογο να συνδράμουμε με οποιοδήποτε τρόπο στην κατεύθυνση αυτή, ούτως ώστε να συμβάλλουμε στην δημιουργία μιας κατάστασης συνοχής. Γιατί ξέρουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει μια περίεργη κατάσταση, μια φόρτιση στους ανθρώπους, μια απελπιστική ψυχολογική κατάσταση που νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να αναστρέψουμε το κλίμα και νομίζω ότι και αυτό είναι ίσως ένα μέτρο
τουλάχιστον να παρατείνουμε έτσι, να δώσουμε να βρει έστω κάποιος μια κάποια βοήθεια και μια κάποια στήριξη. Μια προσδοκία στον κόσμο να πιστεύει ότι κάτι μπορεί να γίνει καλύτερο και πιστεύουμε ότι εάν και εμείς βγάλουμε 2-3 αποφάσεις εδώ στο Ρημνοδικείο, οι οποίες να είναι θετικές, πιστέψτε με, είναι μέσα στην κοινωνία, βλέπουν τα προβλήματα, ότι θα μπορέσουμε και εμείς να βγάλουμε κάποιες αποφάσεις εδώ στο Ρημνοδικείο Καστοριάς, οι οποίες να δικαιώσουν συμπολίτες μας που έχουν τέτοια προβλήματα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσακλίδη. Εγώ εύχομαι να μην είναι πολλά τα νοικοκυριά τα οποία έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα δείχνει το ακριβώς αντίθετο. Και ευχαριστώ πολύ. Αλλά υπάρχουν προβλήματα πάρα πολλά και όλοι το ξέρουμε αυτό και ζούμε σε μια περιοχή η οποία έχει πολύ περισσότερα προβλήματα από τις άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Δυστυχώς, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Επίσης, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Καλό θα είναι όσοι τυχόν έχετε τέτοιο είδους προβλήματα και αντιμετωπίζετε διαμάχες, διενέξεις με τις τράπεζες να απευθυνθείτε δωρεάν. Ο Δικηγορικός Σύλλογος παρέχει αυτήν τη βοήθεια. Τώρα, αλλάζοντας θέμα και κλίμα στις καταλήψεις των σχολικών μονάδων, αναφέρθηκε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς Ζήσης Τσικαλάγιας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα στα μέσα ενημέρωσης. Ο κ. Τσικαλάγιας τόνισε ότι η παράταξή του είναι αντίθετη με τις καταλήψεις, οι οποίες όμως όπως δήλωσε ήταν αναμενόμενες καθώς η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με πολλές ελλείψεις. Η κυβέρνηση έχει φτάσει την παιδεία στην χειρότερη κατάσταση που υπήρξε ποτέ. Αυτό δήλωσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς Ζήσης Τσικαλάγιας με αφορμή της καταλήψης των σχολείων. Ο κ. Τσικαλάγιας πρόσθεσε ότι οι απειλές της Υπουργού Παιδείας προς τους μαθητές δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Οι χθεσινές προχθεσινές απειλές του Υπουργείου Παιδείας, που είναι για μένα ψεύτο απειλές, γιατί δεν έχουν κανένα έδαφος εφαρμογής, όπως δείχνει η εμπειρία, ότι θα παραταθεί το σχολικό έτος λόγω των καταλήψεων, με αναγκάζει να επαναλάβω συνοπτικά στο θέμα της παιδείας, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει οδηγήσει την κατάσταση στην παιδεία στη χειρότερη που υπήρξε ποτέ. Λειτουργήσαν φέτος, άνοιξαν τα σχολεία χωρίς βιβλία, πράγμα που δεν έγινε ποτέ, τουλάχιστον μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν νομίζω ποτέ να άνοιξαν τα σχολεία και να υπήρχε αυτό το χάλι με την έλλειψη βιβλίων. Το ίδιο με προβλήματα στην πλήρωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς, όπως και τα μεγάλα αδιέξοδα και οι φασαρίες που είχαμε από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις των σχολείων. Γι' αυτό λοιπόν και παρά το ότι εμείς σαν Νέα Δημοκρατία γενικά είμαστε κατά των καταλήψεων, συνέπεια φυσιολογική είναι σε πολλές εκπαιδευτικές μονάδες της χώρας οι μαθητές να προβαίνουν σε καταλήψεις. Στις 4 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, παρατείνονται οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΕΔ Καστοριάς. Για τα τμήματα που θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, μίλησε ο διευθυντής της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΕΔ, Βασίλης Δόσιος. Βοηθή Γενικής Νοσηλείας, στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, συντηρητές έργων τέχνης και κομμωτικής είναι οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Καστοριάς κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Οι εγγραφές στην ΕΠΑΣ Μαθητείας παρατείνονται έως τις 4 Οκτωβρίου. Με απόφαση της διοίκησης παρατείνονται οι εγγραφές των μαθητών μέχρι 4 Δεκάτου του 2011. Τα τμήματα τα οποία θα λειτουργήσουν για φέτος στην πρώτη τάξη είναι ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κομματικής τέχνης, βοηθών γενικής νοσηλείας και συντηρητών έργων τέχνης αποκατάστασης. Οι ειδικότητες συντηρητών έργων τέχνης και βοηθών νοσηλείας λειτουργούν για πρώτη φορά στην ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Καστοριάς. Είναι καινούριο τμήμα, δημιουργήθηκε φέτος, ήδη έχουν αρκετή μεγάλη προσέλευση των ενδιαφερομένων, έχουμε 17 αιτήσεις, μπορούμε να γράψουμε και άλλες 8. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1988 έως και 1995. Δικαίωμα έχουν να εγγραφούν τα άτομα τα οποία γεννήθηκαν το 1988 μέχρι 1995. Πρέπει να έχουν τουλάχιστον προαχθεί στη β' τάξη γενικού ή επαγγελματικού λυκείου, να έχουν κατοχή, δεύτερη περίπτωση, να έχουν κατοχή απολυτηρίου γενικού ή επαγγελματικού λυκείου. Μπορούν να εγγραφούν και τα άτομα τα οποία έχουν τελειώσει τις σχολές μαθητείας του ΑΕΔ ή της ΝΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, να είναι δηλαδή πτυχιούχοι, να είναι πτυχιούχοι Α και Β κύκλου του ΤΕΕ, του παλιού ΤΕΕ, αλλά να μην είναι πάνω από 23 ετών.
Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αραιή συννεφιά προβλέπεται για αύριο Σάββατο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα, παρακολουθήστε την ξένη ταινία Περιπέτειας Contract Killers, παραγωγή του 2008. Καλό βράδυ σε όλους.